Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο, 107,4 στον FM. Ασπρόμαυρες πτήσεις, Στάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Γρηγόρη το Άτομο και στη ρύθμιση του ηχού και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλειος Καβαδίας. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, συντροφιά, παραίτσα μαζί σας, θα είμαστε μέχρι και τις 12 εδώ στους 107,4 στον FM με σχολιασμό, με ενημέρωση, με την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα τα σχολιάσουμε όλα, θα πούμε τα πάντα, πάντα με τη δική σας συγκατάθεση, πάντα με τη δική σας συμμετοχή, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, αλλά αν θέλετε και με τα δικά σας ακόμα ρεπορτάζ και τα θέματα που θέλετε να αναπτύξουμε εδώ στην εκπομπή που έχετε αγαπήσει εδώ και 7 χρόνια. Να καλησπερίσω τον αγαπητό φίλο και για αρκετά χρόνια συμπαραγωγό εδώ της εκπομπής, τον Γρηγόρη το Άτομο. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, άλλο ένα βράδυ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση εδώ της εκπομπής και προσωπικά τη δική μου, γιατί σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, σε εκτιμά, σε σέβεται και να ξέρεις ότι σε ψάχνει. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Από τις εκπομπές που λείπεις. Ο Στέλιος ο Παντωνίου σήμερα έχει μια κοινωνική υποχρέωση του παλικάρι μας. Οπότε θα απουσιάζει, θα είναι εδώ αύριο, παρέα με τον Χρήστο, να κάνουν τις ασπρόμαυρες πτήσεις εδώ πέρα, παραίτσα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής, η οποία είναι μεγάλη, όπως κάθε φορά, να πούμε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι ο φίλος μας ο Αρίστος. Εδώ στην εκπομπή. Τον Αρίστο τον αγαπάω πολύ, ήρθε και στο τελικό. Και πώς ήρθε ο μάγκας. Είχε δύο ψυγεία γεμάτο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σάντουιτς, βότιες, αναψυκτικά, κρύα νερά. Το βρακί του δίνει, αυτό είναι πολύ καλό παιδί. Και γουστάρω και όσα ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ να πηγαίνουν εκεί. Το συνιστό το μαγαζί του είναι καθαρό. Καθαρό παλικάρι. Καθαρό παλικάρι και καθαρό και το μαγαζί με special εδέσματα. Να κάνουμε λοιπόν μία αναφορά για το ουζερί, για το ουζερί με ζετοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία πραγματική από γεύσεις, από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμο φρέσκο θαλασσινών. Περιμένουν εσάς και την παρέα σας να τα απολαύσετε συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος χώρος, αλλά και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63, στην κάτω Τούμπα, στο ζωρίβιζοδεπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα. Σημειώστε το τηλέφωνο, παιδιά, και κάντε την παραγγελία σας. Θα μας θυμηθείτε εδώ τι σας λέμε. Είναι μοναδικά τα πάντα. Ιδίως οι μεζέδες πριν το κυρίως πιάτο, έτσι. 2311-242-153. 2311-242-153. Για ρεζερβέ, να κλείσει τραπεζάκι για την παρέα σας και εσάς, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Χρόνος παράδοσης για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτά. Δηλαδή τηλεφωνείτε στο 2311. 2-42-153. Έλα, Αρίστο, καλησπέρα. Ακούσαμε ας πρώτα πτήσει τον Τρέγια. Ακούσαμε το μαγαζί από εκεί. Φέρε μας τάδε, τάδε, κίνο και κίνο. Χλάτς, σε 30 λεπτά ελάτε πάρετε το Αρίστο. Ξέρεις με το μοναδικό τρόπο που έχει και τις special λαϊκές τιμές του. Πάτε Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα και παραλαμβάνετε τα μοναδικά μεζεκλίκια. Και όταν θα τα τρώτε και θα ακούτε και ας πρώτα πτήσει, θα καταλάβετε τι σας λέμε και εγώ αλλά και ο Γρηγόρης, γιατί έχουμε επισκεφτεί το κατάστημα άπειρες φορές και θα το ξαναεπισκεφτούμε. Τι άλλο, τα πάντα όλα κινούνται σε ρυθμούς Μουντιάλ, Γρηγόρη μου. Ναι. Το μακεδονικό, το σκοπιανό αν θέλετε στην επικαιρότητα, η πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας στην επικαιρότητα, το μεταγραφικό σχεδιασμός των ομάδων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζετε θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Να πούμε ότι τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, στο 17ο λεπτό για το Μουντιάλ στη Ρωσία, Κροατία-Νιγηρία είναι στο 0-0. Και καλό είναι να δώσουμε και τα σημερινά αποτελέσματα από τα μάτς που γίνανε για το Μουντιάλ, Γρηγόρη. Πρεμιέρα είχαμε στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Η Γαλλία αντιμετώπισε την μαχητικότατη Αυστραλία, όπως αποδείχτηκε, και την κέρδισε με 2-1 στα τελειώματα, ναι. Αν δεν απατώμε. Με πολύ καλή εμφάνιση της Αυστραλίας, πάρα πολύ δύσκολη η νίκη της Γαλλίας. 2 πέναλτι, αν θυμάμαι καλά. 1 για τη Γαλλία, 1 για, για τους Αυστραλούς. Εύστοχα, και τα δύο. Και το
Νικητήριο γκολ από τον Πογμπά. Ποιος ήταν, ναι, που το ναι, ναι, ο οποίος έγινε το γκολ, κατακυρώθηκε μετά από, όχι, ειδοποίηση, αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό το ηλεκτρονικό, ναι, ειδοποιήθηκε στο ρολόι του διαιτητή ότι του είναι γκολ. Κανονικά. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε. Πέρασε ολόκληρη, ναι, η μπάλα, αν και βγήκε έξω, δηλαδή χτυπάει δοκάρι οριζόντιο. Μπαίνει η μπάλα μέσα στην εστία από τη γραμμή, ολόκληρη περνάει και βγαίνει με τα φάλτσα που έχει, χωρίς να πάει στα δίκτυα, βγαίνει έξω. Να, ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτά τα συστήματα προηγουμένης τεχνολογίας, μπορεί να πεις ότι δεν είναι και γκολ, είναι αφισβητούμενη η φάση. Και έτσι δόθηκε η νίκη στους Γάλλους με 2-1. Μία αγχωτική νίκη, την οποία οι φίλοι του στοιχήματος νομίζω ότι περίμεναν πολύ πιο εύκολη επικράτηση των Γάλλων επί τους Αυστραλούς, μιας και ο Άσος έδινε 1-17, 6,5 φράγκα έδινε το Χ και 9,75 έδινε το διπλό. Στις 4 το μεσημέρι λοιπόν είχαμε το δεύτερο μάτς για το Μουντιάλ στη Ρωσία, Αργεντινή-Ισλανδία, η έκπληξη θα το χαρακτηρίζαμε της ημέρας έως τώρα. 1-1 από το ημίχρονο προηγήθηκαν οι Αργεντίνοι, ισοφάρισαν αμέσως μετά από 4 λεπτά και νομίζω οι Ισλανδοί και το τελικό σκορ είναι το 1-1. Να σημειώσουμε ότι έχασε πέναλτι ο Μέση, ο οποίος ήταν πραγματική απογοήτευση σήμερα, εν αντιθέσει με την πάρα πολύ καλή εικόνα την οποία παρουσίασαν οι Ισλανδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία έχει συνοχή, έχει αρχή και τέλος, η οποία έπαιξε καθαρή άμυνα, μιας και η κατοχή της μπάλας υπέρ των Αργεντίνων, φίλε Γρηγόρη και φίλε ακροτές, είχε το συντριπτικό ποσοστό κατοχής του 72%. Ναι, θα πάρουμε τώρα το φίλο που είναι στη γραμμή, μιας και είναι βιαστικός, γιατί όχι. 23-10-287-38, χαλαρά είμαστε σήμερα. Όσοι φίλοι θέλετε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε ό,τι αγαπάτε, εδώ είμαστε να τα πούμε. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνεις, πάω κάτι. Έλα, στείλ το να το βλάξ. Στείλ το να. Πάνε να πλύνεις κανένα δόντι. Χαϊβανά, εντάξει. Και μετά έλα να βγεις να μιλήσεις μαζί μου. Άντε βλακάκο. Παράγινες γιατί. Με σένα δεν ασχολούμαστε να πούμε. Μέρα νύχτα. Πάρε σε κανέναν άλλον τηλέφωνο εκεί που περνάνε αυτές οι βλακίες σου. Άντε ηλίθιε, μας έχεις πάει στα νεύρα να μου. Άντε γιατί θα σε κάνω κανένα αυτό και θα ψάξεις καμιά μαγική σκούπα να πετάξεις να πούμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Αργεντινή με την Ισλανδία. Είπαμε πάρα πολύ σημαντικός ο βαθμός για τους Ισλανδούς. 4,75 πλήρωνε στον ΟΠΑΠ. 7 η ώρα το απόγευμα είχαμε το τρίτο μάτς Περού-Δανία. Παιδιά, 0-1 έληξε με 0-0 στο ημίχρονο. Αλλά πραγματικά για όσους είδανε το μάτς, το Περού έπρεπε να κερδίσει τουλάχιστον με 3-1. Ναι. Έχει χάσει πέναλτι, έχει χάσει τουλάχιστον 4 κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Έχουν χάσει τα ντερά τους. Εντάξει, έχασε και οι Δανείοι. Ναι. Και οι Δανείοι χάσανε μια ευκαιρία πάρα πολύ κλασική. Αλλά αν δείτε τι έχει χάσει το Περού, δηλαδή όσοι παίξανε γκολ-γκολ ή παίξανε άσο το Περού, κλαίνε. Πραγματικά κλαίνε, παιδιά, όσοι είδατε το μάτς, έτσι. Δυστυχώς, για όσους ποντάρατε στο Περού, είχε τις ευκαιρίες, είχε την κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά η τελική νικήτρια ήταν η Δανία με 0-1. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είπαμε, στο 23, Κροατία-Νιγηρία είναι στο 0-0. Έλα φίλε, στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα Τάσο. Γεια σου φίλε. Καλώς τον Κύριο Πάρης από Κομωτινή, τι κάνεις? Γεια σου Πάρη, γεια σου Γορίνα, τι κάνεις εσύ? Καλά ρε φίλε, τώρα βγήκα για άλλο λόγο, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ περιμένουμε τις μεταγραφές, για την ψηφοφορία. Για να μην μας δουλεύουν και εκεί στη Σαλονίκη οι Μακεδονομάχοι εκεί πέρα, που βγαίνουν και οι βουλευτές, ξέρεις ότι δεν θα ψηφίσουν όρο Μακεδονία και τίποτα. Και τώρα που έγινε σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία, ναι, ψήφισαν καλά. Ο Γάβρος μόνο δεν ψήφισε υπέρ της πρότασης μορφής. Μα ήθελαν
σήμερα να μην, να μην λέγεται Μακεδονία τα Σκόπια, σήμερα έπρεπε να μην ψηφίσουν οι μάγκες. Πάντως εδώ διαβάζω ότι απορρίφθηκε με 153. Ναι, ναι, με 153, αλλά η Σεραία, η βουλευτήνα που είναι και υπουργός... Λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί το είχα θέμα, αλλά με πρόλαβες. Ναι, λοιπόν, απορρίφθηκε με 153 όχι. Ναι. Η πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας κατά της κυβέρνησης. Εδώ ναι, αλλά ένας παουκτής βουλευτής εκεί που έβγαινε και τον είχαμε κάνει όταν ήταν το θέμα. Ο Φουκάς. Και, ο Φουκάς από την Ένωση Κεντρών. Όχι, ο άλλος. Α, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Από τον Ανέλ που έβγαινε σε όλα τα ραδιόφωνα. Πώς το λέγανε και τον άλλον. Ναι, τι ψήφισε, τι ψήφισε. Υπέρ, κατά της πρότασης μορφής. Μόνο ο Γάβρος ψήφισε. Αυτός ο Καμένος ψήφισε υπέρ να μην ονομαστεί Μακεδονία. Ο Καμένος από τον Ανέλ. Ναι. Κατάλαβες. Ο Δημήτρης ο Καμένος. Ο Δημήτρης ο Καμένος. Αυτή όμως η Θεσσαλονική και η Σεραία η Υπουργίνα, γιατί δεν ψήφισε. Γιατί, τι ήθελε. Όταν θα έρθει η συμφωνία. Η συμφωνία όταν θα έρθει τώρα, όταν υπογράφεις τις συμβάσεις, γίνεται κανονικά. Δεν μπορείς να την πάρεις πίσω την υπογραφή. Οι διεθνές συμβάσεις. Μας δουλεύουνε. Δεις τον Έλληνα όλο ψέματα θέλουν να ακούνε. Γιατί ρε πάρε, είναι δύσκολο να... αποχαιρετήσεις τα 6 και τα 8 χιλιάρικα το μήνα. Βρε, συμφωνώ, δεν θέλω, εσύ το είπες, κατάλαβα τι λες. Αλλά να μην μας δουλεύουν εμάς που είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος να μην σε δουλεύει, βρε πάρη. Όλοι μας δουλεύουν. Υπάρχει χειρότερη φάρα από τους πολιτικούς. Εντάξει, μαζί σου είμαι. Το, αλλά... το πρωί ρε πάρη είναι άσπρο, το μεσημέρι είναι μαύρο και το βράδυ είναι κοκκινοπράσινο. Ναι, αλλά ξέρεις τι, Μακεδονομάχοι είναι και παοξίδες δίθεν. Ρε κλάιμάιν είναι, όλοι για την τσέπη τους είναι. Έτσι ακριβώς. Ποιος αγαπάει το. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πάρε, υπάρχουν οι πολιτικοί οι οποίοι τους κλαίγουν οι πολίτες για να πάνε στη Βουλή να τους αντιπροσωπεύουν για να τους υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους και να είναι υπέρ το συμφέροντο του λαού. Έτσι ακριβώς. Ναι, πες μου ένα που υπάρχει για να το κάνει αυτό. Καλά, κατάλαβα. Γίνεται εντελώς το αντίθετο. Υπέρ των προσωπικών συμφερόντων και υπέρ της τσέπης τους και υπέρ Μπριζουνίκ Μαρινόπουλος. Που δηλαδή, έλεγε και ο αείμνηστος. Ναι, αυτό τώρα, αυτό είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα. Αντί να πάνε ενάντια να μην περάσει, γιατί άμα υπογραφεί αύριο και να μεχθεί μετά στη Βουλή μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν μπορούν να το πάρουν πίσω. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Οι διεθνείς συμβάσεις δεν ακυρώνονται. Άμα πέσει η τσίπρα, συγγνώμη λίγο τώρα, Παρή, δεν ξέρω αν, αν έχει ενημερωθεί. Διαγράφηκε από τους Ανέλ ο Δημήτρης Καμένος. Ναι, ο Γάμπρος ψήφισε, περιώτης βουλευτής, ψήφισε για τη Μακεδονία. Κατάλαβες τώρα να δεις τι γίνεται. Μάλιστα. Το κουλό είναι αυτό ρε Τάσο. Δεν είναι το κουλό ότι... Ο οποίος δηλαδή... Δημήτρης Καμένος ψήφισε ναι στην πρόταση Μούφης, έτσι. Ναι. Ναι, υπέρ της πρότασης Μούφης, ναι. Δηλαδή ο Γάβρος που βγαίνει στον Πειραιά ψήφισε ναι. Και ο Μακεδόνας και η Σεραία η βουλευτήνα υπουργός ψήφισε όχι. Και πάντως, είναι... Τι να πω ρε Θεέ μου, δηλαδή. Υπάρχει ένα κάρο κόσμος έξω από το Σύνταγμα. Έχουν διαδηλώσει, την τελευταία διαδήλωση γύρω στις 600 με 700 χιλιάδες κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Όλος ο κόσμος είναι υπέρ της, να μην ονομαστεί. Αλλά, στα τελευταία συλλαλητήρια έγιναν 24 πόλεις. Ναι. Ταυτόχρονα έγιναν συλλαλητήρια, μαζεύτηκε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται ότι ένας λαός δεν το θέλει, δεν το δέχεται. Όχι μόνο ένας λαός. Και ο άλλος ο λαός. Και οι Σκοπιανοί δεν το θέλουν. Θέλουν, ρε παιδί μου, παραπάνω πράγματα από αυτό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο λαούς οι οποίοι δεν συμφωνούν σε αυτό που πάνε να κάνουν οι δύο πλευρές από την πολιτική τους παρέμβαση. Έτσι ακριβώς. Και όμως η πολιτική τους και των δύο λαών προσπαθούν να κάνουν αυτά που πιστεύουν αυτοί. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν ο πολιτικός που εκλέγεται και στη μία χώρα και στην άλλη χώρα, ποιο είναι, τι καταλαβαίνεις εσύ ότι εξυπηρετεί? Προσωπικούς σκοπούς και φιλοδοξίες. Έτσι ακριβώς, προσωπικούς σκοπούς. Εντάξει, όλοι οι ξένοι τον έλεγαν, αλλά επειδή το λέγανε οι ξένοι πρέπει να το λέμε και εμείς τώρα. Ε? Τη δικιά μας Μακεδονία δηλαδή τι θα την κάνουμε δηλαδή εμείς? Νότια Μακεδονία θα λέμε. Έλατε. Έλατε. Δεν μπορώ να τα τρελαθώ. Κοίταξε δηλαδή. Λίγο πάρε, επειδή είναι πολύ hot το ζήτημα. Και επειδή ναι, πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι. Ναι, όχι. Για να τοποθετηθούμε. Εγώ δεν το έχω. Εγώ με την πολιτική. Εγώ το έχω, ρε, παιδί με μου, το Σκοπιανό αλλά... και το Μακεδονικό δεν το έχω. Ναι, αλλά είναι εθνικό ζήτημα.
Ναι. Δεν είναι. Είναι εθνικό ζήτημα. Α, αλλά... αλλά ο Έλληνας τον αρέσει το ψέμα το καλό. Τον δεν ξέρω, φίλε. Εμείς, εγώ έγινα 48 χρονών. Και εγώ 51 είμαι. Τη τάξη. Μακεδονία, έτσι, την παραλάβαμε από τους παππούδες, από τους μπαμπάδες μας και ξέρουμε ότι είναι ελληνική. Τέλος πάντων, έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν, παιδιά. Επειδή εγώ θυμάμαι, θα πάμε πολύ παλιά, δεκαετία του 72, για πρώτη φορά ενοχλήσαν τον ΟΗΕ τα Σκόπια και δηλώσαν ότι τα Σκόπια, βασικά η Ιουγκοσλαβία το δήλωσε και η Ελλάδα δεν έκανε τίποτε. Έχουμε, λέει, μια μακεδονική εθνότητα η οποία έχει και μακεδονική γλώσσα. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο 1972. Πάντως ήταν δεκαετία του 70. Έγινε λάθη. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε καθόλου τότε. Ναι, αλλά τότε η Ιουγκοσλαβία, ήταν... να σε θυμίσω, ότι ήταν υπερδύναμη, έτσι. Είναι, ήταν πάνω από τα σύνορά μας και ήταν ένας λόγος ο οποίος διαλύθηκε. Ναι, αλλά μετά οι Γερμανοί που διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία, γιατί ήθελαν οι Γερμανοί να τη διέλυσουν την Ιουγκοσλαβία. Πολύ ήθελαν να τη διέλυσουν. Γιατί, όχι μόνο Κροατία. Ναι, γιατί η Κροατία και η Σλοβενία, τα αυτά που συνερεύουν με την Αυστρία, το ξέρετε όσοι περνούσαμε και από την Ιουγκοσλαβία παλιά και τώρα, είναι πιο Ευρωπαίοι. Η Σκόπια δεν είναι Ευρωπαϊκό κράτος, το ξέρουμε. Ναι. Να μην λέμε τώρα τι. Αλλά το κακό είναι ότι εμείς πάντα ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια ενιαία στάση στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Το ζήτημα δεν έπρεπε να υπάρχει καν. Έπρεπε να γίνει ένα μεγάλο συμβούλιο παγκοσμίων μεγάλων ιστορικών, να γίνει σαν δικαστήριο, να αποφαθούν οι ιστορικοί τι σημαίνει Μακεδονία και Μέγας Αλέξανδρος. Όχι, εμείς, εγώ ξέρεις τι θέλω, έχεις δίκιο. Θέλω τι να πω δουλειά ότι έχουν οι Σλάβοι. Αυτοί που παίρνουν τους ψήφους από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει καν θέμα. Δεν μπορούν να τα ακουμπήσουν αυτό το όνομα. Δηλαδή τώρα αυτοί που ψήφισαν. Εμείς που ανεχόμασταν το Πούγουδου μου, δεν έπρεπε καν. Γιατί τώρα εμπεριέχει και αυτό τον όρο Μακεδονία. Έτσι ακριβώς. Για ποιο λόγο όμως το λέω. Γεωγραφικά ναι. Η Μακεδονία έφτανε μέχρι εκεί κάτω. Ναι, ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εκεί πάνω. Αλλά από τη στιγμή, ελληνική, κύριε Σλάβε, που ήρθες εδώ το 800 μετά Χριστό. Έτσι ακριβώς. Στα Βαλκάνια. Έτσι ακριβώς. Και βάζεις μέσα στο σύνταγμά σου το πρώτο άρθρο που λέει κάποτε η μεγάλη Μακεδονία του Αιγαίου, τότε θες κόψιμο το κεφάλι. Έτσι, αλλά έτσι, θέλουν και μερικοί από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Από και την από τη Μακεδονία. Αυτό, που αυτό. Πάνε στα καζίνα. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Τα ξέρω, τα ακούω από εσάς. Και ακούω, τους αιμοδοτούμε. Και μάλιστα η μία επιχείρηση είναι Τούρκοι. Τι θα είναι. Έχουμε δηλαδή όλους τους εχθρούς. Ναι. Τον οχτρό πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι, είτε ακριβώς. Τον ένα είτε τον άλλον. Τώρα με την Παοκάρα τι γίνεται. Πάντως και ο Σκοπιανός. Συγγνώμη λίγο που λέμε ότι πάμε εμείς στο καζίνο και στα λοιπά. Από την εποχή του 1970 ερχόταν και ό,τι ανταλλακτικό ήθελε από αυτοκίνητο και τέτοια εδώ στο διοικητηρίο, στο Βαρδάρι και τα λοιπά, από εδώ ψωνίζανε. Αυτοί ήταν Ιουγκοσλάβοι. Και όχι μόνο. Είναι πάντα εκεί. Παιδιά και οι Ιουγκοσλάβοι όταν ήταν, κοίταξε, ερχόταν σαν Ιουγκοσλάβοι. Σαν Ιουγκοσλάβοι ερχόταν. Ας το πω αλλιώς. Πάνε λοιπόν φλογητά νέα πλάγια Καλλικράτεια, Διονυσίου και τα λοιπά. Πάνε τώρα, Ιούνιο. Πάνε Αύγουστο να δεις, Σκοπιανές πινακίδες είναι όλα. Έτυχα κι εγώ. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί. Άλλο τους. Λέω. Όχι. Στηρίζουνε. Δεν τους απαγορέψαμε να έρθουν να κάνουν. Γκολ για τους Κροάτες. Αλλά όχι να πήγαινε στην Κροατία. Κροατία-Νιγηρία στο 32 μόλις τώρα 1-0. Ναι. Παιδιά, Παοκάρα τι λέει. Παοκάρα είναι στο δρόμο της κανονικά. Τι λέει, αυτοί οι δύο θα έρθουνε. Για Πούκι λες και Βέρπλουμ. Ναι. Κοίταξε τώρα. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, αλλά εμένα αυτή η καθυστέρηση δεν μου άρεσε. Εντάξει, αλλά πιστεύω θα έρθουνε αυτοί. Λεφτά ψάχνουν να πάρουν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω πει και τον Τάσο και άλλες φορές ότι δεν πιστεύω κανένα όνομα αν δεν πέσει υπογραφή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, επειδή δέχεται πόλεμο τα τελευταία χρόνια μεγάλο και στο μεταγραφικό, έχουν χαλάσει πολλές μεταγραφές από τους εχθρούς του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ρίχνει και παραπλανητικά ονόματα στο τραπέζι. Αυτό να το γνωρίζουμε. Και να λέμε ναι, αυτό να θέλουμε και γιατί. Πάντως, και τελευταία στιγμή να σου έρθει άλλο. Ναι, αλλά αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτούς τους δύο τους θέλει και ο Λουτσέσκου. Ναι. Η ομάδα δεν πρέπει να πειραχτεί ο κορμός. Όχι, δεν πειράζεται. Πρέπει να συνεχίσει. Από ό,τι κατάλαβες, είδες ότι δεν πειράζεται. Λοιπόν. Και είναι πολύ καλό αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια.
ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ κρατάει το κορμό της ομάδας. Έτσι ακριβώς. Το δήλωσε και προχθές που έγινε η σύσκεψη στην Τούμπα που ήρθαν ο Μίγελς, ήρθε ο Λουτσέσκο από τη Ρουμανία, ο Ιβάνος Σαββίδης. Και κάνανε σύσκεψη και ο Λουτσέσκου το πρώτο που ζήτησε ήταν να παραμείνει ο κορμός της ομάδος ο ίδιος που πρέπει να μείνει για να βλέπουμε και το ίδιο ποδόσφαιρο και να ενσωματωθούν οι προσθήκες που θα έρθουν, αλλά οι προσθήκες επειδή παιδιά, εμείς βιαζόμαστε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και γιατί εγώ... οι προσθήκες πρέπει με το μόλις αρχίσει η προετοιμασία να είναι εδώ για ποιο λόγο. Γιατί έχεις πολύ σοβαρό παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Θέμα... Για να είναι έτοιμοι στα μάτς που είναι να έρθει τον Ιούλιο. Για τις άλλες θέσεις δεν ξέρω. Μπορεί να μην πολύ βιάζεσαι. Αν και εγώ θέλω όλους, εγώ προσωπικά θέλω όλους τους παίκτες. Κοίτα, θα σου αν πω είναι κάτι. Δυνατό το 90% όπως είπε και ο Λουτσέσκου να είναι στην προετοιμασία για ναι. Να ενταχθούν όσο το καλύτερο γίνεται και να αφομοιωθούν μαζί με την ομάδα. Αλλά στο θέμα του επιθετικού Γρηγόρη και Πάρη. Ναι. Να ξέρουμε ότι ο Πρίγιοβιτς είναι στο Μουντιάλ ναι, και ότι ενδεχομένως στα πρώτα μάτς που θα δώσεις να παίξεις με κύριο επιθετικό αυτό που θα πάρεις ή τον Πούκι ναι, γι' αυτό, ή τον γι' αυτό. Κόντε από τα Γιάννενα. Έτσι. Τώρα θα πάρει και Κόντε και Πούκι. Δεν νομίζω. Ένα από τους δύο θα πάρει, αλλά τι γίνεται. Ο Πούκι παίζει τα δικά του παιχνίδια με τους Μανατζαρέους για να κερδίσει παραπάνω. Εσύ πιστεύεις ότι θα τα βρει αυτός πουθενά αλλού τόσα λεφτά που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Εγώ το πιστεύω. Αν είναι γάτα ο μάνατζερ του και κάνει τέτοια παιχνίδια και τέτοια τερτύπια, αυτοί δεν έχουν το καηλέ που έχουμε εμείς να έχουμε τους παίκτες γρήγορα. Αυτοί θέλουν και ο παίκτης και ο μάνατζερ να κερδίσουν όσο πιο επαγγελματίες. Έτσι ακριβώς. Αλλά ναι. Ούτε ο άλλος πιστεύω θα βρει σε αυτή την ηλικία που είναι. Επειδή είναι τόσα που του δίνει πάω. Εγώ είμαι της άποψης φίλε ότι παρακαλυτώ. Όχι εγώ δεν πιστεύω παρακαλυτώ ότι είναι ήδη ξινό από αυτό. Θα σου πω κάτι ναι. Τάσο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παρακαλυτώ. Τον έκανα την προσφορά και αυτός όπως λες εσύ ψάχνει αυτό που λες με τους μάτρες. Ναι ρε πάρε, προχθές που ήρθε ο Σαββίδης γύρισε και είπε τα διάβασαμε και τι είπε. Ναι. Δώστε ναι. Το ότι ζητήσει. Είναι αυτό. Του τα έδωσαν και στον άλλο. Ωραία, εμένα δεν μου αρέσει αυτό προσωπικά. Ρε, κατάλαβα ότι στην Ελλάδα. Σαν μεγάλη ομάδα που είσαι, ναι, κάνεις ένα τελεσίγραφο, βάζεις ένα deadline που δεν ήξερε ο Φαλακοκόρακας, ο Βλάχος δεν ήξερε ο Βλαχοκαμπόης τι είναι. Το deadline. Άκου λίγο, ρε, άκου λίγο και πες μας το θες. Έτσι, το λες στο μάνατζερ. Έλα εδώ. Εγώ 19 του μηνός έχω προετοιμασία. Ξεκινώ, δεν έχω παίξει ποτέ μου Champions League. Είναι τρελαμένος, διψαλμένος ο κόσμος. Πάω να κάνω καινούριο γήπεδο. Σε αυτό έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω μέχρι τις 15 του μήνα τελεσίδικη απόβαση. Από εκεί και πέρα δεν διαπραγματεύομαι μαζί σου. Σου δίνω ό,τι θες μέχρι τις 15 του μήνα. Από εκεί μαζί. Και στο εξής διαπραγματεύσουμε αυτούς που θες να τα βρεις. Τελειώσαμε. Ναι, εγώ πιστεύω να, όπως λες ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δύο είναι οι στόχοι. Γιατί πάντως, και εγώ παιδιά, πιστεύω... να το ξέρετε ναι. Ότι τα πράγματα για να μπει στους ομίλους του Champions League είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι απλώς δύσκολα. Εντάξει. Το γνωρίζει αυτό η διοίκηση. Ναι. Αλλά λες μπας και κάνει την υπέρβαση. Ναι, την Τρίτη να πούμε ότι θα γνωρίζουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, μία εκ των Βασιλεία ή Άγιαξ. Τρίτη ναι, γίνεται η κλήρωση το μεσημέρι. Εγώ δεν είναι, θα σου πω, εγώ πιστεύω αυτοί, ειδικά και οι δύο αυτοί δεν είναι άμα θα παίξουν στο Champions League. Τα λεφτά είναι τώρα και ότι και το πρωτάθλημα δεν πάω. Είναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει να κάνει, είπαμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μην εθελοτυφλούμε. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει το UEFA, το εντάξει. Οποίο θα είμαστε. Δυστυχώς, με το... Το χάρτινο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ και που το στερήσαν από την ομαδάρα του ΠΑΟΚ, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να ξεκινάμε από το δεύτερο προκριματικό γύρο για το Champions League, έτσι. Έτσι, και η ΑΕΚ τίποτα δεν θα κάνει. Εμείς θέλουμε... Εγώ και δεν θα κάνει, φίλε, με τον Αλμπάνι που έκανε μεταγραφή. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξεσκίσε ρε στην Ευρώπη. Αυτοί θέλουν ένα μάτσι είναι για αυτούς εδώ να πούμε. Ποιο είναι ένα μάτσι για τον πρωταθλητή. Δύο μάτσι είναι. Τέλος πάντων. Δύο μάτσι είναι. Μαζί με τα play-off. Εντάξει. Δύο είναι. Και εσύ δίνεις τρία.
Εσύ θα έχεις και τη μεταγραφή. Αυτοί μπαίνουνε, συγγνώμη λίγο. Μπαίνουνε. Στους αδύνατους είναι. Στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, στους αδύνατους είναι. Όχι, αυτοί οι Άκοι είναι στους αδύνατους. Και στο Κύπουλο, στο Europa League θα παίξει σε αδύνατο. Θα είναι ισχυρό αντίπαλο θα είναι. Μισό λεπτό. Και στο πρώτο γύρο λογίζεται αδύνατη. Ναι, πάντα η Άκοι αδύνατη είναι παντού. Στο Κύπουλο. Στο Champions League είναι επειδή είναι πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟΚ αν περάσει Άγιαξ η Βασιλεία. Αν γνωρίζει κανείς ακροατής, μας πάρει να μας το πει. Ο ΠΑΟΚ αν περάσει Άγιαξ η Βασιλεία, μπαίνει στο γκρουπ των δυνατών. Στην ναι, έτσι, δεύτερη. Ναι. Μετά πας να παίξεις με Φενέρμπαξε ή μια άλλη πως την είπαμε. Σπάρτα Πράγα. Από τους δανεικούς ποιος θα κρατήσει φέτος, ξέρετε. Όχι. Ε? Θα γίνει προετοιμασία και αναλόγως πώς θα πάνε. Ο Χαρίς θα πάει προετοιμασία. Κάτσε, ρωτάς κάτι, θα απαντήσω. Ναι, κάτσε. Ναι. Θα δούμε ποιος θα πάρει προετοιμασία. Κάτσε να δούμε. Γιατί έχεις ο Άρντα. Ναι, μακάρι, αυτοί θα μείνουν, είπε όμως. Δεν είπε. Να δούμε. Ή θα τον πουλήσει την Άρντα. Έχεις Ενρίκε. Ναι, μακάρι, μια χαρά. Έχεις Χατζησαΐα. Έχεις Χαρίση. Έχεις Κίτσιου. Έτσι. Ποιο ναι. Ξεχάσαμε. Α, και ο Κίτσιου θα πάει προετοιμασία. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Κανονικά αυτοί όσοι είναι δανεικοί γυρνάνε. Εκτός από τον Γιαννούλη που είπαν ότι παραμένει. Ναι, δανεικός. Ναι. Κανονικά όσοι δεν παραμείνουν γυρνάνε, πάνε προετοιμασία και ξαναβλέπουμε τι γίνεται. Ωραία. Ας πούμε, Κάτσε Μιστακίδη. Τους ξεχάσαμε αυτούς. Μια χαρά είναι. Τι. Ο Κάτσε θα πάει Παναθηναϊκό. Θέλει τον θέλει. Εντάξει, άσε τι θέλει τώρα ο Φραγκούζος εκεί με την παρέα του και το βλογιοκομμένο. Και, ναι, τη φέτα, και τη φέτα τα μπίζα. Περίμενε, άσε να δούμε το τι θέλει. Γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο. Όλοι οι παίκτες που έρχονται από Ευρώπη, από εξωτερικό. Το καλύτερο μαγαζί. Έτσι ακριβώς. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πιο φερέγγιο σωματείο. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι, ο τρόπος που δουλεύει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αρχίσανε και το μιμούνται οι άλλες ΠΑΕ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ σε λίγα χρόνια, με το φυσικά να μην έχουμε άλλα εμπόδια. Και ο κόσμος θα είναι ενωμένος. Είναι η νέα αυτοκρατορία στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Και δεν θέλει γκρίνια ο κόσμος πια, να μην έχει γκρίνια όπως... Τίποτε, όλα θα γίνουν ωραία. Πάμε ξανά Ευρώπη, όπου πάει, με αυτά τα όπλα που έχουμε, θα πολεμήσουμε. Μια χαρά είναι η ομάδα. Βήμα-βήμα, μάτς με μάτς, ξεκινάει και το πρωτάθλημα, ξεκινάει το κύπελο. Έτσι ακριβώς. Θα μπει στο δρόμο πλέον και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο το έχει... Φυσικά είναι ο μεγάλος πόδος του μεγαλομετόχου και έτσι, το έχει πει είναι πολύ, είναι, ας το πούμε, πολύ φανατικός με αυτό το θέμα και ναι. Το έχει υποσχεθεί στον κόσμο του ΠΑΟ και έχει κάνει δηλώσεις μάλιστα ότι και εγώ να λείψω από τη ζωή θα το κάνουν τα παιδιά μου. Και έφτασε στο σημείο Τάσο, λέει, θα βάλουν την καρδιά μου στα θεμέλια. Ωραία. Γρηγόρη και Τάσο, χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ να έχει καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ρε Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ας προγνωριστεί στη συνέχεια. Τάσο Στρέγιας Γιατόπουλος. Στο μικρόφωνο, Γρηγόρη, στο άτομο δίπλα μου. Παρέτσα μέχρι τις 12, είπαμε. Για τηλεφωνικές γραμμές, για τα φιλαράκια εδώ της εκπομπής, 2310-287-888 από το σταθερό σας και από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση 6945-287-3 οχταράκια. Οι ντροπαλούλιδες, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 και όσοι φίλοι δεν έχετε και γκαφρά, στείλετε τα μηνύματά σας στην ομάδα μας, η οποία αριθμίζεται 10.500 μέλη, μπείτε στη σελίδα σας στο Facebook. Πάνω αριστερά είναι το πινακάκι που κάνετε την αναζήτηση. Πληκτρολογήστε με ελληνικούς χαρακτήρες ασπρόμαυρες πτήσεις. Σας βγάζει ευθύς αμέσως στην ομάδα με 10.500 μέλη. Κάνετε το έτοιμά σας, το κάνουμε αποδεκτό και έτσι έχετε κι εσείς καθημερινή ενημέρωση αλλά και τη δυνατότητα να έχετε τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας με τα δικά σας θέματα, τα δικά σας post και τα δικά σας ερωτήματα. 1-0. Οι Κροάτες τους Νιγηριανούς ημίχρονο για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στα παλικάρια στην Στοκόλμη και γενικά στην Σουηδία, στο φίλο το Χάρη τον Νικολαίδη, μας στέλνει χαιρετίσματα στην ομάδα μας και στον Γιώργο τον Τούσκα
από την Στοκχόλμη. Το καλύτερο δίδυμο σήμερα, να είστε καλά και οι δύο, λέει ο Γιώργος. Και ο Χάρης, ο Ηλίας μάλλον, ο Νικολαίδης λέει: καλησπέρα Τάσο από Σουηδία. Την καλησπέρα μας και στο Λευτέρη τον Σημεωνίδη. Δεν χάνω εκπομπές, παιδιά. Κάθε Σαββατοκύριακο μόνο ασπρόμαυρες πτήσεις, λέει ο φίλος ο Λευτέρης ο Σημεωνίδης. Πάμε στις γραμμές που είναι αρκετές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Τι βελούδινη φωνή γεμάτο ιόδιο θαλάσσης είναι αυτή. Έτσι μια θαλάσσια άβρα νομίζω έχει αυτή η χρειά της φωνής. Η βελούδινη φωνή, ε. Ναι, πάλι τάπινες εκεί στο γνωστό. Στο Τροπικάνα, ναι, εκεί στην Τροπικάνα. Στο εξαιρετικό μαγαζί. Ναι, 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 εκεί εθεάθεις και εσύ μια, ένα μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Άπλωσες την κορμάρα σου. Τι να κάνουμε ρε φίλε, αναγκαίο κακό. Αναγκαίο κακό. Θα με έχεις εκεί τον Ιούλιο, τέλειο Ιουλίου εκεί θα είμαι, μη στεναχωρίζεις. Εύχομαι. Θα με βαρεθείς και εμένα και το Θουβού να πούμε να μας βλέπεις. Πού αναφέρεστε, σε ποιο μέρος? Καψόχωρα το λέγανε οι παλιοί, Παυκοχώρη. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Για χαρά. Από τις καλύτερες παραλίες στη... γενικά στην Ελλάδα, ε. Έχει, είναι καλό μέρος, είναι. Κοίταξε, είναι η ναυαρχίδα της Χαλκιδικής. Έτσι, όπως και αν το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή το χωριό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή θα... Χωρίς να θέλουμε να θίξουμε τα άλλα μέρη, έτσι. Όχι, όχι. Όλη τη Χαλκιδική την αγαπάμε, απάκουλη άκρων. Όλη η Χαλκιδική είναι Χαλκιδική είναι απλά... μαγευτική, είναι, ας το πούμε, μετά από τα νησιά, δηλαδή... Βασικά όμως δεν έχει διαφημιστεί, έτσι. Και είναι πολλοί οι λόγοι αυτοί. Δηλαδή θα σου πω κάτι, ένας κύριος τουρισμός, έτσι Τάσο, ο οποίος μιλάμε από Αμερική, πάει Αθήνα και κατευθείαν το στέλνουν στα νησιά. Δεν τον έχουν, πρώτο και κύριο φταίει το αεροδρόμιο μας εδώ πέρα, που μας έχουν υποσχεθεί θα μεγαλώσουν να μπορούν να κατεβαίνουν μεγαλύτερα αεροπλάνα, που σημαίνει ότι θα έρχονται από Αμερική, τσάρτερ και τα λοιπά. Το αεροδρόμιο είναι Γερμανία, το πήραν η Φράπορτ, δεν το έχει. Πρέπει να έγινε αυτό, παιδιά. Δεν τελείωσε αυτό. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Τελευταία που πήγα και πήρα την κόρη μου που ήταν από Σουηδία, νύχτα, 12.30 ώρα δουλεύανε. Κάτι φτιάχνανε. Και... Παιδιά, αυτός ο αεροδιάδρομος θα μπει μέσα στη θάλασσα. Γίνεται επέκταση να κατεβαίνουν πολύ μεγάλα αεροπλάνα, αυτό που θέλουν δηλαδή. Που σημαίνει Θεσσαλονίκη τύπ, κάθε επέκταση Χαλκιδική. Τέλος πάντων, έχουμε τρεις γραμμές. Ναι. Πάμε λίγο γρήγορα να προλάβουμε όλοι και τους τρεις. Να μιλήσουμε και λίγο για τον ΠΑΟΚ. Άγγελε. Έλα. Έλα, τρέξτε λίγο, έχουμε τρεις γραμμές. Τι να τρέξω, παιδιά, η ομάδα πώς πάμε. Τελευταία εξέλιξη για μεταγραφές, έχουμε τίποτα. Ό,τι ήξερες. Στην αναμονή. Στο βόλεϊ ακούω καλά πράγματα, πολύ καλά. Θα κόψουμε ποπούς του χρόνου δηλαδή. Μην βιάζεις ακόμα, θα έρθουν και άλλες κινήσεις να ξέρεις. Δεν ξέρω, εγώ αυτούς που ακούω, δηλαδή Χιμένεθ, τον Κουβανό, Τζούριτς, αυτόν τον Γκόρτσενικ που πήρανε. Θα πάμε καλά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να είναι στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, τον εγώ είμαι εμάς. Πάντως και εκεί θα δίνει όμως πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, διότι μπήκε ο Γιανακόπουλος. Λοιπόν, στο handball λένε κάνουμε μεταγραφές, στο πόλο κάνουμε. Στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να γίνει πραξικόπημα για να το χάσουμε. Χωρίς να θέλω να πω από τώρα να βγάλω τον πρωταθλητή και να τιμήσουμε τους άλλους. Αλλά ακούω καλά πράγματα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θα δούμε. Και όλα να πάνε καλά. Έγινε, Αγγελάρα. Έγινε, Αγόρι μου. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Εύχομαι. Να είσαι καλά. Την παρέα, τη ραδιοφωνική και σε εσάς. Και με το καλό σας περιμένουμε. Να είσαι καλά, ρε Γιγάντα. Χαιρετίσματα στα Παοξάκια και στο Πευκογόρι, το Σπράγμα και τη Χανιώτη. Έγινε. Να είσαι καλά. Φιλιά, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. 2310-287 και 38. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σας κύριε. Γεια σου φιλάρετε. Τελικά θυμίζει παλιούς καλούς καιρούς το δίδυμο, ε. Αρκετές φορές, ναι. Έτσι. Το ποδήλατο άμα το μάθεις μια φορά δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ισορροπήσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου, μετά δύσκολα γίνεσαι ανισόρροπος. Έτσι όπως τα έλεγε και ο Φατσέας στο Καφέ της Χαράς. Ναι. Πάντως αυτό που δεν ξέρω αν χρειάζεται να βιαζόμαστε για τις μεταγραφές,
Για μένα είναι σημαντικό να μπορεί αυτή η ομάδα που ξέραμε να έχει τη συνέχειά της. Και οι μεταγραφές, αν είναι να έρθουν, θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν τώρα, να έρθουν τον Ιούλιο, ας έρθουν τον Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να δυναμώνει η ομάδα βήμα-βήμα και μέσα σε αυτό να αποκτάει το αποτέλεσμα. Να μπορείς να έχεις καλύτερη ομάδα μετά από μια περίοδο μεταγραφών. Και παραπάνω ποιότητα, θα έλεγα εγώ, για να πετύχεις αυτό που δεν έχεις πετύχει ποτέ στην ιστορία σου. Έτσι. Δηλαδή, ο βασικός σκοπός, νομίζω, για όλους και το κρυφό όνειρο όλων, ποιο είναι? Να παίξεις στους ομίλους του Champions League. Εάν λοιπόν δημιουργήσεις τέτοια ομάδα, κρατήσεις τον κορμό και κάνεις 3-4 ποιοτικότατες προσθήκες, έχεις μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει επί ίσης ώρες, αν θέλεις, την είσοδο της ομάδας στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, δεν θα αντιμετωπίσει και την Μπαρτσελώνα με τη Real Madrid ή την Chelsea με τη Manchester City σε αυτή τη φάση που θα πας. Έναν Άγιαξ που από συγκυρίες προκρίθηκε στα προηγούμενα χρόνια ή μια Βασιλεία η οποία, εντάξει, έχει την εμπειρία του Champions League, αλλά νομίζω ότι με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη που ξέρουμε και ότι στα δύσκολα με μεγάλες ομάδες θα καταφέρνει. Έχω ένσταση και για τους δύο. Πέρσι ο Άγιαξ ήταν φιναλίστ του κυπέλου UEFA, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα ότι συγγνώμη λίγο, και η έστερ σου μας απέκλεισε. Και η Βασιλεία. Προχώρησε που πήγε. Ναι. Ποια η έστερ σου. Έτσι. Η ξυλοκόπητο των 300.000. Λοιπόν. Και η Ζούλτε Βάρα και με έχει παίξει ο Μίλου Champions League όμως. Αυτό. Και όπως και να σου το πω, επειδή το λες, και η ανόρθωση νομίζω. Ποιο ήταν, ή το Αποέλ. Καλά. Το Αποέλ πήγε στους 4 του Champions League. Αυτά είναι από τα απίθανα που γίνονται, αλλά γίνανε. Αλλά γίνονται. Λοιπόν, όπως και η Βασιλεία, εγώ φιλάρετε και Τάσο, φοβάμαι πιο πολύ τη Βασιλεία από τον Άγιαξ. Γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή η Ελβετική και με τους Ελβετούς δεν έχουμε καλή παράδοση, έτσι. Καθόλου καλή, μάλιστα. Πάντως δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα, παιδιά. Δηλαδή, η έστερ σουτ που είπατε, η Ισλανδία σήμερα. Ναι, τι πράγμα ήταν αυτό, ε. Τους Αργεντίνους. Αυτές είναι ομάδες. Η χώρα των 300.000 κατοίκων. Η πιο μικρή χώρα που πήγε στο Μουντιάλ. Είναι ομάδες όμως που είναι για πολλά χρόνια μαζί. Αυτά τα παιδιά, λέει, ήταν από την μικρή ομάδα, την εθνική, μέχρι τώρα μαζί συνέχεια. Είναι σημαντικό η συνέχεια. Όταν έχεις μια ομάδα πραγματικά με τη λέξη ομάδα, ο ένας να ξέρει με κλειστά μάτια που βρίσκεται ο άλλος, έχεις πλεονέκτημα ακόμα και αν ο άλλος έχει τους καλύτερους παίκτες, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Φιλάρετε, δεν είπε στο άλλο, τι κορμιά είναι αυτή, ε? Τους ναι, είδες, καλά, σίγουρα είναι. Τους είδες πως ήταν. Συνέχεια ο σπίκερ έλεγε υπάρχει ένα τείχος αδιαπέραστο. Δεν μπορείς. Κάτι χέρια, κάτι πόδια και κάποτε αυτοί οι ψαράδες μάθαν και μπάλα. Ναι. Αυτό έχει γίνει, φιλάρετε. Πάντως επειδή για 5-6 χρόνια ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε το Champions League μόνο για να είναι απευθείας για το κύπελο UEFA, αν θυμάστε, τα πρώτα 5-6 χρόνια, μια ζωή έχανε και πήγαινε απευθείας απλά στο UEFA. Ήταν η χαρά των αυτών που βάζανε στοίχημα. Δεν το συζητάμε. Για ποιον λέτε, συγγνώμη δεν το κατάλαβα, Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός το μόνο που χρησιμοποιούσε από το πρωταθλητριών, από το Champions League, ήταν να πηγαίνει απευθείας στο UEFA. Να μην χρειάζεται να δίνει αγώνες για το UEFA. Προκριματικούς αγώνες. Πήγαινε κατευθείαν στο Μίλιο. Δηλαδή μου πήγαινε στο Champions League, τον απέκλεινε τον Ολυμπιακό από το Champions League, πήγαινε στο Europa League. Για μετάλλες, για τον Ιανουάριο. Αυτό εννοείς? Όχι Ιανουάριο, αποκλειόταν κατευθείαν με την πρώτη. Βρε, όταν αποκλείστηκε από την ανόρθωση. Για τα πιο παλιά χρόνια. Τα παλιά τα χρόνια, τα τέσσερα πρώτα, πέντε. Αυτό το έχουμε πει. Η εγκληματική οργάνωση γι' αυτό τελικά συστήθηκε, κύριε Φιλάρετε. Γιατί είχε και ένα ωραίο επιχείρημα. Εσείς τώρα άμα βγείτε, τι θα κάνετε? Λες και αυτοί κάνανε τίποτα. Εμείς. Αλλά το σημαντικό για μας είναι ότι χρειαζόμαστε την πείρα. Χρειαζόμαστε, γιατί είναι ένα καινούριο βήμα και δεν χρειάζεται να ζοριστούμε και πάρα δεν πολύ. Να σου πω κάτι, φιλάρετε. Δεν είναι και πανάκια να σκοτωθούμε, γιατί θα καταντήσουμε γραφική, έτσι. Κάθε χρόνο λέμε θα φέρουμε το Σεντόνι. Σε πόσα χρόνια το λέμε? Ναι, αλλά τώρα όμως έχουμε μια συνέχεια. Ναι, έχουμε, αλλά ξέρεις τι, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Άσο. Εγώ θέλω να παίξει την μπάλα, την μπαλάρα αυτή που παίζει ο ΠΑΟΚ
και έκανε όλη την Ελλάδα να μείνει άφωνη στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, που διέλυσε την ΑΕΚ όχι μόνο αγωνιστικά και διοικητικά. Η επόμενη μέρα της ΑΕΚ είδαμε τι ήταν. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία τιμωρία. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θέλω να συνεχίσει η Παοκάρα να παίζει την μπαλάρα που παίζει και όλα θα έρθουνε. Και το Σεντόνι θα έρθει και το Champions League. Τώρα αρχίσα, εγώ πιστεύω ότι τώρα όχι ο μεγαλομέτωχος, γενικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άρχισε και μαθαίνει. Και να κλείσω με το εξής. Ναι. Ουσιαστικά θα χρειαστεί ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποιοτικοί παίχτες, οι οποίοι δεν θα υπάρχουν, δεν θα είναι μέσα στη δικιά μας ομάδα. Να βάλουμε ένα πολύ καλό σχεδιασμό δανεισμού. Αυτό που έγινε με τον Ατρόμητο ωφέλησε τον ΠΑΟΚ απόλυτα. Χρειαζόμαστε ομάδες που να μπορούν να κόβουν βαθμούς από τους άλλους διεκδικητές. Και μόνο, όχι μόνο αυτό, οι δανεικοί που δίνονται στο εξωτερικό, πραγματικά οι μικροί παίκτες να κάνουν το αγροτικό τους. Π.χ. πήγε ο Πέλκας στην Πορτογαλία. Ήρθε αλλαγμένος. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Βέβαια. Τώρα φέτος δώσαμε, ας πούμε, το Χαρίση και το Κίτσιου. Και τον Κίτσιου. Το Γιαννούλη. Αυτά ήταν κέρδος να παίζουν σε πρωταθλήματα τα οποία είναι αποδειχθεί πολύ ότι μεγαλύτερα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Αλλά εφόσον προς το παρόν οι κανόνες που ισχύουν είναι αυτοί, έχουμε δικαίωμα να εξοπλίσουμε ομάδες οι οποίες να είναι πανίσχυρες και να πετάνε έξω ακόμα και από την πεντάδα τις υπόλοιπες ομάδες. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε και ας λένε ό,τι θέλουν. Γεια και χαρά σας. Γεια σου φιλάρετε. Να είσαι καλά. Κροατία-Νιγηρία 1-0. Τεμούκο Ντεπόρτες 1-1. Μόλις τώρα Φροζινόνε Παλέρμο 1-0. Βαγιαδολή Νουμάνθια 0-0 στο 81. Και Ιταλία 3. Ρομπούρση 1. Κοζέντζα 0-2. Έλα φίλε, αν περίμενες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Τι κάνεις γκόμενα τώρα αυτό. Φίλε, δεν έρχεσαι από εδώ πέρα καμιά βόλτα λίγο να μας τα πεις. Όχι, άστο να σήκω στο. Σήκω στο να μιλήσει. Σήκω στο να πες τι έχεις να πεις. Άντε να σε ακούσουμε, γιατί σε έκλεισε τώρα. Πες ξανά λίγο τι θέλεις να πεις, γιατί σε χαμήλωσε ο Κολύμπης. Άντε να δούμε τώρα τι έχεις να μας πεις. Έχω να πω ότι κάποτε τον έβριζε τώρα. Το πρώτο και τώρα πήγε με κουφίτη. Δεν ακούγεσαι, ρε φιλαράκο. Μίλα πιο καθαρά, το τηλέφωνο σου κάτι. Κάποτε τον έβριζε τώρα. Το πρώτο και τώρα πήγε με κουφίτη. Θα με πει εσύ που θα πάω και θα κάνω. Θα σε δώσω αναφορά σε ένα που θα πάω και θα κάνω. Όχι. Τις παντόφλες μου που τις βρίσκεις στην κρεβατοκάμαρά σου δεν σε πειράζουν 46 νούμερο. Αυτό σε πείραξε. Είσαι κολοτούμπας. Παρακάτω. Ρε φιλαράκο, τι ομάδα είσαι καταρχήν. Εγώ. Ναι. Πάω ξύς. Ποιο σύνδεσμο είσαι. Δεν σε λέμε να μας πεις το όνομά σου. Από ποιο σύνδεσμο, ποια περιοχή είσαι. Το μόνο που θέλω. Ναι. Εγώ είμαι από Ευκαρπία. Από Ευκαρπία. Κάτσε, προχθές ήταν από Πολύχνη και το λέγανε Αχιλέα. Περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Ρε, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Τρίπιος αλλάζει, βρε, ο Τρίπιος τώρα. Άσο να μιλήσω. Ο Τρίπιος, το σουρωτήριο δαντελωτός, ο δαντελωτός αυτός εδώ πέρα, που κουνάει τον κόλο του και πέφτουν οι καπότες, κάθε εβδομάδα αλλάζει περιοχή. Άντε, στείλτε να τον καραγκιόζει. Και έχω το τηλέφωνό σου εγώ να μου, να ξέρεις. Να ξέρεις, θα έρθω και θα πιούμε ένα καφέ από κοντά. Τρίπιε. Από κοντά θα πιούμε καφεδάκι. Τη δαντέλα σου που φοράς για κιλοτάκι θα στην κάνω εγώ κολλιέ. Να ξέρεις. Τρυπιόφλωρε. Τρυπιόφλωρε. Μην εκνευρίζεις. Δεν εκνευρίζομαι. Το στέλνω το μήνυμα γιατί αυτός ο κύριος σου λέω όλη την εβδομάδα περιμένει να κάνω εκπομπή για να βγει, για να βγει και να με κράξει. Ναι, έχει προσωπικό πρόβλημα. Η καψούρα βγάζει με την πάρτη μου και έχει κανένα ταλγκά. Τον έφαγες καμιά γκόμενα. Ναι. Μπα! Για την πάρτη του με θέλει. Έτσι την κόβω. Με θέλει για την πάρτη, έτσι την κόβω. Βλέπω στοχεύει κατευθείαν δηλαδή. Κατάλαβες. Όλη τη βδομάδα ο Τρίπιος αυτός. Που σου λέω, αυτός κουνάει τον κόλο του και πέφτουν οι καπότες. Να ξέρεις. Τέλος πάντων, ας μην ασχολείται. Περιμένει δηλαδή να βγει. Τώρα η ικανοποίησή του είναι αυτή. Αυτός τώρα μπορεί να αυτοικανοποιείται που με ακούει, έτσι, κατάλαβες. Αν είναι αυτό το βίτσιο σου, πες το ρε, εσύ το λέω, να σε κάνουμε τη χάρη τέλος πάντων να γουστάρεις. Μια και είσαι για λύπηση. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά αν έχεις ουσιαστικά να πεις κάτι
με επιχείρημα να τεκμηριώσεις κάτι όμορφο, ωραίο, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει. Βγες και μίλα όμορφα και ωραία. Το να βγαίνεις κάποιον, να κατηγορείς, να του ρες κολοτούμπα και το τι θα κάνεις στη ζωή του, είναι ό,τι πιο ηλίθιο υπάρχει. Ήρθα εγώ να σου πω τι θα κάνεις, ποια είναι η προτίμησή σου ή τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα Τάσο, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Θοδωρή από Ανόβερο. Εγώ τουλάχιστον είμαι σταθερός, δεν αλλάζω. Γεια σου ρε Θοδωρή, πάλι καλά. Ναι, αυτός εγώ, μία την Πολύκνη, μία την Ευκαρπία, ναι. Μία από το σεξ σου και μία από το βουνό που αφήνει τα προφυλακτικά. Εγώ πιστεύω ότι... όταν κουνάει τον πισινό του. Τίποτε μην πείραξε καμιά αδερφή του ο Τρέγιας παλιότερα. Λες. Ρε για την πάρτι του σου λέω, Γουστάρι. Όχι, όχι. Τίποτε καμιά μανούλα. Άντε πάλι ρε εσύ, σου λέω για την πάρτι του Γουστάρι του παιδί. Τώρα αυτό σου λέω, δαντέλα φοράει. Τι να κάνεις, το καλοκαίρι που θα πάει τώρα για μπάνιο, ολόσο μου φοράει. Ναι. Με ψεύτικο τη θόδες μου. Είσαι και ωραίο παιδί, τι να σε κάνω. Ναι, είναι... αυτά θα τα έχεις, πρέπει να τα υποστείς. Συγγνώμη ναι. Κιόλας, αλλά τι ναι, να κάνεις. Ναι, ναι. Δυστυχώς κάποιοι πρέπει να μάθουν να ζούμε με αυτό. Το ράδιο αυτό είναι. Βγαίνει όποιος θέλει και λέει ότι... Εσύ δεν έχω πρόβλημα να βγει να πει, αλλά να έχει βάση αυτό που θα πει. Έβγαινε τώρα 5 εκπομπές και με ρωτούσε εμένα τη δεκάδα από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εμένα. Που το 1991 πήγαμε στη Γενέβη και φέραμε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και φάγαμε τα νιάτα μας μέσα στο Παλέτε Σπορ με Σούμπο, Γιαννάκη, Γκάλι, Δοξάκη. Εν τω μεταξύ, εγώ που ήμουν μέσα, δεν θυμάμαι να πούμε. Εντάξει. Αυτός είναι στο Google μπροστά και βλέπει τις πεντάδες. Yeah. Άμα το ρωτήσεις κάτι, γιατί άμα το φέρεις στο στούντιο δεν θυμάται τίποτε. Τέλος πάντων. Για πες, φίλε. Τι να πω, εγώ διαβάζω ρε παιδιά στα site να ξεφύγουμε λίγο τώρα για τον Σουηδό, για τον μέσο που είναι να πάρουμε. Ναι. Ότι δεν έρχεται, ότι πόκερ, ότι έτσι. Θέλω να πω τους φίλους ότι δεν είναι έτσι εύκολο να μπεχταρά το φέρεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι ο Μέση, αλλά άμα επιτρέπεις έτσι να σου πω. Όταν είσαι προπονητής, θες να πάρεις ένα παίκτη αξίας. Ναι. Τα στατιστικά που δεν κοιτάς τα βίντεο στο YouTube που θα του βγάλουν τις 10 φάσεις που βγάζει μάτια. Mm-hmm. Θα πάρεις και θα δεις πόσα χιλιόμετρα τρέχει αυτός, σε ποιο πρωτάθλημα παίζει. Όταν παίζεις σε ένα καλό πρωτάθλημα, να το ξέρουν και οι φίλοι, και βλέπεις ότι ο χαφ αυτός τρέχει 9 με 10 χιλιόμετρα και δεν τραυματίζεται, σε εντάσεις φυσικά τρομερά διαφορετικές από τις Ελλάδες. Δεν μιλάμε ότι υπερπατάνε οι παίκτες, μιλάμε να μαρκάρει χαφ και επιθετικούς οι οποίοι τρέχουν αδυσόπιτα. Φόδωρε Τσεσεκά Μόσχας έπαιζε αυτούς. Ναι. Ναι, και είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα το ρώσικο. Έχει πολύ κρύο, έχει πολύ μεγάλες εντάσεις και... Και αυτός είναι Σουηδός, και... εντάξει. Δεν είναι να πούμε από την Αφρική, εντάξει. Ναι, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, να ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο ένα αθλητή να διατηρείται και να παίζει και Champions League σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Ναι, η Τσέσεκα όμως έχει το μεγαλύτερο ρόστερ πάντα, έτσι δεν είναι. Στη Ρωσία, όχι μόνο η Τσεσεκά, εντάξει, έχει τρεις ομάδες στη Ρωσία. Είναι η Καζάνη. Παραδοσιακά, ναι. Η Σπαρτάκα έρχονται δεύτερη μοίρα μετά. Έχει, εντάξει, είναι κάποιες ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι ο Βέρμπλουμ, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται, ότι δεν πιστεύω να βρει καλύτερη προσφορά, αλλά μπορεί να βρει κάποια ομάδα που θα παίζει Champions League. Αυτό ελπίζει. Νομίζω. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο μάνατζερ ρίχνει και άδεια και γεμάτα. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει σιγουράντζα αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά είναι είπαμε. Και είδες ο Νομπό, ας πούμε, που ήρθε για λίγο στη Τούμπα. Ναι. Έτσι, πήρε μετά τη Ρουμπίν Καζάν, τους πήρε από το χέρι και τον Άγιαξ τον έριξε 3 γκολ. Τους πήγε Champions League. Δεν ήταν... Εντάξει, είδα και τον Μπερμπάτοφ όμως που δεν το θυμάται κανείς. Σίγουρα. Κοίταξε ο Μπερμπάτοφ, δεν έκανε τίποτα. Ό,τι και να λέμε τώρα, ήταν μια αποτυχημένη μεταγραφή. Ωραία, να στο πω αλλιώς, Θόδωρε. Ήταν μόνο μεταγραφή πρεστίζω. Όταν έφερε ο Βρίζας με τον Σάντος στο Βιερίνια εδώ, στην Τούμπα, ποιος τον ήξερε? Κανένας. 19 χρόνων έφερε σε ένα παίκτη φέρελπι, έτσι. Σου βγήκε ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία. Το Ροντρίγκες τον είχε φέρει ο Γιορδάνης που είναι στον πάγκο, το παιδί. Πήγα, λέει, Γρηγόρη με το ταξί. Ούτε φωτογράφη, ούτε τίποτα. Τον Γκάρι ο Άρνεσεν. Και αυτή τη στιγμή λένε οι Τούργοι ότι ο παίκτη. Ναι, τον κύκλο. Ναι. Και λέει ο Γιορδάνης, ναι. Αυτή τη στιγμή ο παίκτη λένε στη Γαλατά Σεράι ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Αν όχι 30, μια 24 τι κοστίζει. Ωραία, μακάρι να πουληθεί, να πάρει και τα ποσοστά που του αναλογούν ο ΠΑΟΚ, έτσι. Το οποίο θα είναι. Έτσι είναι, το ποδόσφαιρο και το χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, ρε παιδιά, βασικά, σε ένα παίκτη, φέρελπι, δεν ξέρετε δεν ανεβαίνεις... και δεν ξέρουμε
που μπορεί να καταλήξει, ναι, έτσι. Δεν ανεβαίνει σε επίπεδο αν δεν μπει ο Μίλου Champions League, τελείωσε. Έτσι, αυτό, είναι, αυτό εννοείται. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά έχει τα φτερά, έχει τα μαρούλια και έχει από πίσω και ένα μεγάλο μέτοχο ο οποίος θα βάλει άλλα τόσα. Έτσι ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει και το financial fair play της UEFA, έτσι. Το οποίο δεν σε αφήνει να κινηθείς και άνετα. Δηλαδή να πεις... Κοίταξε, δεν είναι και εκτός από αυτό εδώ το πράγμα, γι' αυτό και πρέπει να μπεις στους ομίλους, πρέπει να δείξεις και κάποια έσοδα, κάποιες πωλήσεις, ναι. Πρέπει να δείξεις ένα ισοζύγιο α, δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις και μόνο να επενδύεις λεφτά. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να γίνουν και αυτό, πρέπει να το δεχτούμε και εμείς αφίλαγλοι. Δεν μπορούμε μόνο να αγοράζουμε, σίγουρα κρατάς ένα κορμό, κρατάς μια ομάδα, αλλά όταν φτάνει εκεί το πράγμα θα πρέπει να γίνει και μια πώληση. Θοδωρέ. Υπάρχουν, συγγνώμη λίγο, και οι πωλήσεις υψηλομαϊμού, δεν ξέρω, μπορεί να μην το υιοθετείτε, ας πούμε όπως του Ολυμπιακού 20 εκατομμύρια για τον Πιτσιρικά, ο οποίος δεν τον είδαμε καν για το Ρέτσο. Ναι, ο οποίος δεν τον είδαμε για το Ρέτσο. Ναι. Ναι, αυτό ξέρεις τι έγινε. Πήγε ο Φαταούλ, έδωσε 21 το προηγούμενο βράδυ και την άλλη μέρα πήρε πίσω 22. Έτσι ακριβώς, έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές, ναι, για να αλλά, μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι θα σε πούνε αυτοί, γιατί είναι πρωταθλητές στην επιστήμη και στην προπαγάνδα. Θα σε πούνε 22 ρε, δεν πήρα. Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά αν δεν ξέρεις εσύ ότι έδωσε 21 θα τη φας. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι σου λέει 22 ρε, 22 πήρα εγώ για το Ρέτσο. Το έχω πει με τους κάτω, εμείς είμαστε όχι απλά βλάχοι, είμαστε έτη φωτός μακριά. Εμείς ακόμα με τα τόξα κυνηγάμε. Όχι, αυτοί... ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί ναι. Είναι άθλοι, φίλε μου, και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ζουν στην πρωτεύουσα και κινούνται και εργάζονται, που είναι όλα τα κόζια εκεί κάτω, και το εκμεταλλεύονται μέχρι τελευταία ρανίδα αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Και σφάζουν τώρα... την επαρχία με οποιοδήποτε τρόπο σε πράγματα όπως το ποδόσφαιρο. Με κατάλαβες. Το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι αυτοί εδώ, επειδή είναι πολύ μπροστά, ξέρουν τώρα ότι η ομάδα δεν έχουν, ούτε πρόκειται να κάνουν. Έχει ο Σαββίδης την καλύτερη ομάδα και τη διάθεση να τα σπρώξει. Οπότε πιάσαν τον υπουργό και αρχίσαν τώρα ομίλους, παραομίλους, δηλαδή στην ουσία σου λέει θα παίζουμε εμείς εδώ μεταξύ μας, θα παίζετε εσείς μεταξύ σας και μετά σε δύο παιχνίδια το αποδείξαν κιόλας. Βρε αστυνομία, βρε διαιτητές, αυτό βρε δικαστές, βρε κάτι. Δεν πρόκειται να γίνει, Θοδωρή, αυτό το πολύ πολύ να ξαναγίνουν play-off και play-out, να ξέρεις. Ακριβώς, το επιδιώξαν πάντως. Βλέπεις ότι καλά, προσπαθούν τώρα στο αλλιώς να τη βρουν. Κοίταξε, τη δουλειά. Ο όρος επιστήμονας και το παρατσούκλι δεν βγήκε τυχαία, Θοδωρή μου. Σίγουρα. Θα διαφωνήσω σε κάτι μαζί σου προ λίγο που είπες, εμένα σου πει σαφώς ότι όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται και πρέπει να γίνονται μεταγραφές κτλ. Αυτό πρέπει και μπορείς να το κάνεις όταν πετύχεις τους υψηλούς στόχους σου. Βγάλε μια χρονιά. Γι' αυτό και λέω πρέπει να κρατήσεις και έναν κορμό. Βγάλε μια χρονιά την ομάδα Champions League. Και μετά εννοείται, μετά πουλάτε. Τι θες μετά, έτσι. Κράτα όμως τώρα Πρίγιοβιτς, κράτα Πέλκα, κράτα Μάρκους, κράτα τον ένα τον άλλον αυτούς που έχεις τον κορμό σου. Mm. Βάλ τους και τέσσερις παιχταράδες εφόσον έχεις το μαρούλι. Και δεν έχει πρόβλημα και δίνει εντολή, δώσε το Βέρμπλουμ όσα θέλει, πάρτε το, κλέτε το. Αυτό δείχνει ότι έχει οικονομική άνθηση. Έχει οικονομική ή δεν έχει πρόβλημα. Ή δώσ' τους και πάρε καλύτερους. Και παιδιά, έτσι. Τόσα χρόνια τόσοι παιχταράδες δεν ερχόντουσαν στον ΠΑΟΚ γιατί ξέραν ότι δεν πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Δεν τους θέλουμε ούτε εμείς. Τώρα αυτή τη στιγμή παρακαλάμε. Ναι, 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 ναι. Και αυτοί δηλαδή που σε είχαν απ' έξω και σε να σου πω κάτι. Ούτε αυτοί είναι πολύ μεγάλοι παίκτες που μιλά. Ξέρει γιατί. Για πες μου. Γιατί ανήκει στο χρηματιστήριο του Europa League, φίλε. Εντάξει. Είναι σαν να έχει μαγαζί. Άκουσε με λίγο. Είναι σαν να έχει μαγαζί στην Κασάνδρου και ο άλλος να έχει μαγαζί στη Τζιμισκή με προξένο κορομιλά. Κατάλαβες. Το γωνιακό μαγαζί λοιπόν είναι το Champions League, το οποίο είναι Τζιμισκή με προξένο κορομιλά. Τζιμισκή με κούσκουρα, άμα θέλει. Έτσι. Η παλαιό πατρόν. Τζιμισκή παλαιό πατρόν. Εντάξει, και το άλλο είναι Κασάνδρου με, πώς να σου πω, με Αγία Σοφίας, ξέρω εγώ. Είναι δεύτερης κατηγορίας η κύρη περιοχή. Κοίταξε, το φάκατε είναι στη Τζιμισκή, κατάλαβες. Φτάσανε τη βαθμολογία εδώ που τη φτάσανε οι κάτω, γιατί εμείς πάντα φέραμε βαθμούς στην Ελλάδα, φτάναμε στους 32, έτσι. Σταματήσανε οι αβάντες, σταματήσανε οι χορηγίες, το έχω ξαναπεί, σταμάτησε ο ΤΕ να είναι μόνιμος χορηγός του Παναθηναϊκού, έσβησε ο Παναθηναϊκός. Σταμάτησε ο ΠΑΠ να ταχώνει στον Ολυμπιακό μόνο, πάει και ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή τι γίνεται, έχουμε μείνει τώρα εμείς να παλεύουμε 17 αγώνες για να μπορέσουμε να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Θα δεις τη διαφορά θα έχει, απευθείας. Θα δεις τη διαφορά θα έχει, αγαπητέ Θεόδωρε, από το Ανόβερο, εάν πρώτα ο Θεός μας πάνε όλα καλά και μπούμε στους ομίλους του Champions League, θα δεις τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, μεταγραφές, τι πανηγύρι και τι προτάσεις θα έχει ο ΠΑΟΚ.
Για ποδοσφαιριστές. Ξέρεις που θα είναι μεγάλη επιτυχία. Να πάρεις ένα, να πας να μπεις στον Ολυμπιακό, θέλω το Φορτούνι και να το δώσεις δανεικό στον Ατρόμητο, ρε φίλε. Ζω για αυτή τη στιγμή. Ζω για αυτή τη στιγμή. Ωραίο, να το πάρω αυτό. Και να το δώσω δανεικό, έτσι, για, τα ήλια, για, το, για το χειμώνα. Καλό θα είναι αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να, να πουλήσω, ας πούμε, ποιο να σου πω τώρα, τον Κάτσε, έτσι, να, το πουλήσω, να τον πουλήσω στη Φενέρμπαξε με 12 εκατομμύρια του χρόνου, που τον έχω δανεικό στο, στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Κατάλαβες, και αυτό θα είναι επιτυχία. Αλλάζει δηλαδή πρεστής. Σίγουρα. Και ανεβαίνει level η ομάδα. Το έπεσε και μόνο σου. Όταν πουλάς. Πάντως, θα σου πω κάτι. Ακόμα δεν φτάσαμε εμείς στο επίπεδο των Τούρκων. Παράδειγμα, Ροντρίγκες. Σε πήρανε τον παίχτη και αν πουληθεί 30 εκατομμύρια, χωρίς να έχει παίξει Champions League η Γαλατασαράι, έτσι. Κοίταξε, δεν είναι όμως αυτό. Η Γαλατασαράι τι έχει αγοράσει κιόλας. Εγώ το αποκλείω. Οι Τούρκοι ρίχνουν και πολλά λεφτά στις αγορές τους. Δηλαδή, όταν αγοράζουν ακριβά, έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν και ακριβά. Είναι άριστοι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας. Παρακολουθούν όλοι τους παίκτες. Στον τελικό ήταν ο πρόεδρος της Μπεσίκτας για να δει τον Μπέλκα. Αυτό δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι ήταν Ράδιο Αρβίλα. Δηλαδή, ξέρεις από αυτά που γράφονται στα παραπολιτικά. Ήταν μέσα. Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, γιατί είναι διακαής στους πόδους ο Μπέλκας. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, σου λέει οι Έλληνες έχουν πολλά ταλέντα. Έχει τόσο μεγάλες άριστες τεχνικές γνώσεις ο πρόεδρος της Μπεσίκτας. Να ήταν ο τεχνικός διευθυντής, το καταλάβα. Αλλά ο πρόεδρος τι να κλάει. Όχι. Τόσο μπαλαδόφατο. Κλάει μάιν είναι ο πρόεδρος, δηλαδή, και ξέρει από τεχνικές γνώσεις. Ήταν εδώ ο πρόεδρος πάντως αυτός εδώ. Το... Μπράβο. Ναι. Άμα είναι τόσο μπαλαδόφατο. Καταρχήν, άμα είδατε. Εγώ επειδή έκατσα όταν γύρισα. Έκανε πρόταση επίσημη. Εγώ όταν γύρισα έκατσα και είδα όλο το match στο YouTube. Και το είπε ο δημοσιογράφος του τέτοιου. Και το είδα, ναι, δεν το έφυγε το Γρηγόρη μου αυτό. Ήταν... Δεν το έφυγε το, αλλά έκανε καμία επίσημη πρόταση. Έχει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση. Η αγορά κινείται αλλιώς. Δεν τον κάνεις κατευθείαν επί. Πρώτα μυρίζεις. Ρίχνεις σε διάφορα site. Ξέρετε λοιπόν, πώς γίνεται. Εντάξει, τώρα. Εμάς μας νοιάζει λοιπόν να κρατήσουμε τον κορμό φέτος, όπως το είπες και εσύ. Ακριβώς. Και να ενισχυθεί η ομάδα, ας πούμε. Να το πω διαφορετικά, ρε φίλε. Θέλω αλλαγή του Βιερίνια. Ναι. Θέλω αλλαγή του Μάτος. Οπωσδήποτε. Θέλω ένα ποιοτικό παίκτη δίπλα στο Μαωρίτσιο στο κέντρο. Θέλω φορ. Θέλω φορ. Καλός ο Κουλούρης. Καλός ο Κουλούρης. Καλός ο Κουλούρης, ο Ευθύμης. Αλλά νομίζω ότι θες ένα πιο ισχυρό ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση. Πιο ποιοτικό, πιο έτοιμο. Με την ομάδα που έχεις τώρα αυτή τη στιγμή, είναι θες ένα σέντερφορ, μισή ευκαιρία, στο άχνα σου κάνει γκολ. Μπράβο. Δεν θες σέντερφορ να βγάζεις 7 μάτια. Άρα, και άμα πει ένα γκολ μπαμ, μπαμ, είπαμε 4 μεταγραφές. Εγώ πιστεύω έχουν μάθει μες στην ΠΑΕΠΑΟ και δεν είναι κορόιδια παιδιά. Υπάρχουν μέσα τεχνικοί διευθυντές, υπάρχουν οι δήμονες που άλλη δουλειά δεν έχουν. Αυτή είναι. Μου επιτρέπεις μια παρένθεση. Εμείς βέβαια θα πούμε τη γνώμη μας. Μια παρένθεση, ναι, σε αυτό που λες. Ναι. Που λες έχουν μάθει. Δεν πέρασε πολύ καιρό. Που διώξε τον Ίβιτς και φέρανε τον Στανόγεβιτς. Ναι. Με εισήγηση του Βούκιτς. Γίνανε... τι διάολο έχουν μάθει. Τέλος πάντων. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Παιδιά... Μου έφερε τον Στανόγεβιτς από το Β' Κίνας για να πάρω το πρωτάθλημα. Ακούστηκε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ότι πώς μάθανε. Ο Βούκιτς έψησε το Σαββίδι ότι πρέπει να έρθει ο Στανόγεβιτς. Ρε φίλε. Ναι. Και ποιος είναι ο Βούκιτς. Να συνεχίσουμε τη Γιουγκοσλαβική. Ποιος είναι ο Βούκιτς. Τη Γιουγκοσλαβική που είχε ο Ίβιτς. Ναι, ρε φίλε. Το ρυθμό. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων. Περασμένα, ξεχασμένα, δεν υπάρχει. Δηλαδή... Απλώς θέλω, ο ΠΑΟΚ τι έχει. Ένα ακόμα που δεν το έχουμε πει. Mm. Ότι γίναν πολλές αποτυχημένες μεταγραφές του ΙΜΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πόσους παίκτες έχουμε πάρει. Και πόσοι δεν μας παίξαν. Φίλε, ο Λεβέκ έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβέκ. Παιδιά, γιατί φαγωνόμαστε. Ο Λέοβατς έφυγε. Συγγνώμη λίγο, σε ρωτάω κάτι. Ο Λέοβατς. Ο Ζάιρο είναι, ανήκει στον ΠΑΟΚ ακόμα. Ναι. Αυτά πληρώνονται όλα. Πρόσεξε τι σου είπα τώρα. Τρεις παίκτες σου είπα. Ναι, αλλά παιδιά γίνονται και αυτά. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν μπορεί να παίξει 10 μεταγραφές, να παίξουν και οι 10. Όλες οι ομάδες θα σου πω. Που κάνουν πρωταθλητισμό. Όλες οι ομάδες έχουν και τις αποτυχίες τους. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός μακάρι να μπορούσε. Εκτός αν είναι μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, να έχεις ακόμα και παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά υπολογίσιμοι από τις υπόλοιπες ομάδες και να τους έχεις αριστερά-δεξιά. Τους έχεις στα πλαίσια στρατηγικής. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Βέβαια καλό είναι. Χρειάζεται και αυτό. Δεν είναι κακό.
για να μπορείς να τις ψήσεις. Αλλά παιδιά στις μεταγραφές, στο μεταγραφικό παζάρι, όταν φέρνεις 10-12 παίχτες, δεν μπορεί και οι 12 να σου παίξουν. Έτσι ακριβώς και... σου βγουν όλοι. Θόδωρε, ολοκλήρωσε, έχει άλλες δύο γράμμες. Ωραία, να μιλήσουν και οι φίλοι. Αυτά από μένα. Χαιρετισμού στο από Ανόβερο. Από Ανόβερο. Ναι, και ελάτε, περιμένουμε εδώ πέρα για φαγητό, έτσι σας περιμένω. Τι έχεις μαγαζί εκεί, τι. Έχω, ναι, μαγαζί ρεστοράνι. Συνάμα, κατεβαίνω 28 του μηνός. Το Steinhagen είναι κοντά. Όχι, όχι, μακριά είναι. Εντάξει, έγινε. Πότε κατεβαίνεις? 28 του μηνός, θα, θα σας γνωρίσω, να έρθω από κοντά να γνωριστούμε. Στείλε, στείλε στο εισερχόμενα μήνυμα. Να. Inbox, να τα, inbox να τα πούμε. Ωραία, έγινε. Εντάξει, έγινε. Καρτάση. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά, ναι, καλή νύχτα. Φιλιά, φιλιά στην Ασπρόμβη Γερμανία. 23-10-287-888. Οι γραμμούλες είναι δικές σας. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Αλέξη το Μαυρίδη στον Γρηγόρα. Να είναι καλά ο Αλέξης. Όπου και να είναι το φιλαράκι μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο και Γρηγόρη. Καλησπέρα. Για χαρά. Ο Μίνης από Χανιά, είμαι, τι κάνετε? Γεια σου ρε κούκλε. Τι κάνουμε? Καλά, καλά. Τι λέει, έχει κόσμο? Εγώ παιδιά, επειδή σας ακούω εσένα προβαντός Τάσο από την εκπομπή σου και θέλω και τη γνώμη του Γρηγόρη να πει, μου πει, ναι. Ότι με τις μεταγραφές, δηλαδή, επειδή είπες και πρώτα Τάσο ότι στην αρχή ότι για μένα αργούνε. Εγώ πιστεύω, παιδιά, τη γνώμη μου είναι ότι, για να μου πείτε και τη δικιά σας, ότι αυτή η εβδομάδα πρέπει να καταλήξουν. Δηλαδή, αν δεν έρθουν αυτοί οι δύο παίχτες, ο Πούκι με το Σουηδό, το Βιλέρου, πώς θα λένε, το Βέρμπλουμ, Βέρμπλουμ, ναι. Πρέπει να, αυτή τη εβδομάδα πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, ή θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Εγώ πιστεύω, παιδιά, τη γνώμη μου ότι δεν νομίζω να θέλουν ένα ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί. Έτσι πιστεύω. Ναι. Για να καθυστερούν τόσο πολύ, για να το σκέφτονται. Εντάξει, προσπαθούν να πετύχουν καλύτερη τιμή, Μένιο. Πόσο τιμή, του Βέλμπου το ανέβασε στα 5 εκατομμύρια γόντα τη τιμή. Πού θα φτάσει δηλαδή? Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Βέλμπου είναι Σουηδός, έτσι. Είναι, αλλά είναι και 30 φεύγαρε. Ναι. Πόσο είναι? Λοιπόν. 32 είναι, πόσο είναι? Δεν είναι μεγαλύτερος παίκτης από τον Μπέρκ, μην νομίζετε. Ο άλλη Μπέρκ, θέση, άλλη θέση. Ο Μπέρκ, ναι, δεν έχει σημασία, πρόσεξε, γιατί είπαμε ότι δεν έρχεται στην Ελλάδα. Ο ναι. Μπέρκ έπαιξε στην Ελλάδα και δεν έπαιξε ένα χρόνο. Σιγά το τέτοιο. Εγώ πιστεύω, είναι στην Ελλάδα, όμως δεν είναι, επειδή τίποτα... είναι τώρα πάει για σύνταξη, σου λέει ότι δαγκώσω. Ο ΠΑΟΚ τώρα βιάζεται να πάρει, σου λέει, όλα τα γνωρίζει αυτός. Διαβάζουν τον τύπο αφού καλά, τα... Αν πάει ο Βέρμπουμ για σύνταξη, ρε Γρηγόρη, ο Σουρνά ξέχασε να πεθάνει τότε. Δεν με κατάλαβες. Μπορεί να θέλει να κάνει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Αυτός μπορεί να θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ σαν μεγάλη ομάδα τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να το βάζεις ένα deadline, να τον πεις φίλε, μέχρι εκεί μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά τα σου. Πώς δεν υπάρχει. Όπως σου λέει, με εκβιάζεις εσύ, θα σε εκβιάσω και εγώ. Δεν σε εκβιάζω φίλε, σε προειδοποιώ όμορφα, ωραία, σαν ομάδα που είμαι, μεγάλη ομάδα που υποτίθεται ότι είμαι, έτσι, και σέβομαι το δικό μου εαυτό πρώτα απ' όλα και τους στόχους που έχει η ομάδα μου, εντάξει, και σου λέω, μέχρι τις 15 Ιουνίου μιλάμε. Σου κάνω προσφορά, τι θες να σου δώσω? Μπορεί να πήρε πάω και εγώ ναι. Μιλάω με άλλους τρεις. Ωραία, γεια σου. Οι μεταγραφές είναι μέχρι 31 ωραία. Αυγούστου. Μπράβο. Εγώ θέλω να πετύχω το καλύτερο εσύ κασέ. Εσύ θέλετε φίλε, εγώ μέχρι 15 μιλάω μαζί σου. Σε τρία χρόνια θα βγω στη σύνταξη. Μαζί σου, ωραίος, ωραία τα λες Γρηγόρη. Και ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να πει? Εγώ πώς. Μέχρι 15 Ιουνίου μιλάω μαζί σου. Τότε τελειώσαμε. Γιατί... ναι ή όχι, θέλω απάντηση. Έτσι για ακριβώς. Να κοιτάξω άλλον. Έτσι εγώ δεν μπορώ όμως 31 Αυγούστου να έρθεις και να μου πεις εσύ, να σε περιμένω τρεις μήνες και να μου πεις βρήκα άλλον. Τι θα κάνω? Δεν υπάρχει. Ναι, μου είπες μια ημερομηνία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γεια σας. Ή μου κάνεις ή δεν μου κάνεις. Έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος, έτσι, αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί θα πάω να παίξεις με σοβαρή ομάδα. Θα παίξεις με Άγιαξ, το έλεγες προλίγο, ή με Βασιλεία. Ναι. Βέβαια, το πρώτο πρέπει να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο παίκτης που θα πάρει στο κέντρο, τώρα που θα φύγουν 19 του μηνός, για να ενσωματωθεί. Τώρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Βέβαια. Να εγκλιματιστεί, να γνωρίσει τους παίκτες, να γνωρίσει τον προπονητή, να γνωρίσει τα προπονητικά συστήματα. Μην την πατήσουμε σαν άλλες χρόνιες. Κατάλαβες. Μα αυτό είναι το διπλή. Εμείς έχουμε αυτό που λέει ο Γρηγόρης, έχουμε λίγες πιθανότητες. Αλλά θα τα εξαντλήσουμε για το Champions League. Ναι. Επιτέλους μπορούμε να παίξουμε εμείς και εμείς. Δεν τα παρατάμε. Πάνω στα χωρακούματα θα αφήσουμε να πούμε. Ναι. Τώρα και απ' την άλλη έχει το δίκιο του Γρηγόρης όμως, έτσι. Μπορεί να το βλέπω διαφορετικά, ναι. Αλλά και είναι και δίκοπο μαχαίρι. Πώς θα σου βγει και αν θα πετύχει ο παίκτης. Παίζουν πάρα πολλά, πολλά ρόλο. Δηλαδή ο Μάρτενς που έπαιζε 10 χρόνια αρχηγός σε ομάδα του Ολλανδικού πρωταθλήματος, στον ΠΑΟΚ, ναι. Στο ΠΑΟΚ δεν εγκληματίστηκε ποτέ. Το θυμάστε, ναι, ναι. Το Μάρτενς. Ναι. Παιχτάρα στην Ολλανδία, παιχτάρα στην Ολλανδία για το ελληνικό πρωτάθλημα του Πλατανιά. Στο Βέλγιο.
Ολλανδία ήταν, στην Αλκμαρ. Αλκμαρ. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα του Πλατανιά, του Λεβαδιακού, έτσι, και των υπόλοιπων λιμών, δεν μπορούσε να εγκληματιστεί και να τους κερδίσει. Έτσι. Είναι αν θα σου βγει ο παίκτης. Ο άλλος πώς το λέγανε, ο ψηλός. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και υπάρχουν παίκτες που έρχονται και μπαίνουν, παιδί μου, μέσα σε μια εβδομάδα και λες και παίζουν χρόνια στην ομάδα. Είναι πώς θα σου κάτσει. Δηλαδή, μπορεί να έρθει αυτός ο Βέρμπουμ τώρα να τον πάρεις και να είναι έτοιμος με τον Οκτώβριο. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Και να πάρεις τώρα το. Λέμε τώρα, μια χαζομάρα. Τον Γκάτσε να το βάλεις δίπλα στο Μαωρίτσιο που ξέρει την ομάδα και έχει κάνει 600 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Να βγάλει Παοξιδηλίκη και Μούρλα γιατί θέλει να τον κρατήσει. Και να σου βγει λέει 100. Να ρωτήσω κάτι. Ένα χαζό παράδειγμα. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Ναι. Ο Μαουρίτσιο να μείνει. Τι λέτε. Τώρα, άμα θες να είμαι ειλικρινής, αν θες δικιά μου γνώμη. Εγώ δεν το συμπάθησα ποτέ. Εμένα δεν μου έχει κάτσει και τόσο. Από την 2-0 αρχή. Η Κροατία, την Ιγυρία στο 70. Μάλιστα. Ο Μόντριτς είναι ποιος. Ναι, ο Μόντριτς. Ναι, 2-0. Για την πολυδιαφήμιση που έχει γίνει και για τα χρήματα που παίρνει. Όχι, δεν έπεισε, όχι. Αλλά του δίνω ένα δικαιολογητικό ότι πάνω στα φόρτε του έφαγε τον τραυματισμό και ήταν και μακροχρόνιος. Τίποτε, φάγαμε πολλές πατάτες. Τι Αλκαντουρί, τι αυτό. Καλά, αυτός έπαιξε. Τώρα εσύ τρελάθηκες γιατί αυτός δεν είχε κάνει το. Ο άλλος φέρανε το Ζαμπράνο με τις καλύτερες περγαμινές και φάγαμε πατάτα. Έχει γίνει πολλά. Υπόθεση Λεβέκ είναι τελευταία. Να σας πω κάτι για το Λεβέκ. Μία στο εκατομμύριο, όχι στο εκατομμύριο, ένα 10%. Να επανέλθει η υγεία του, τρέχει σαν δαίμονας αυτός. Τον έχετε δει. Το Λέβεκ που είχε παίξει, ένα μάτς έπαιξε νομίζω. Έκανε το κατοστάρι, δηλαδή από την περιοχή μέχρι την αντίπαλη, τον περνούσε δύο φορές τον αντίπαλο. Αλλά μας βγήκε ο κουτσός. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Όχι, το παιδί έχει όντως ένα σπάνιο πρόβλημα, νομίζω στον Αστράγαλο. Κάπου εκεί. Και τι να κάνουμε, σπάνιο. Εντάξει. Κέντρο αποκατάσταση θα γίνουν. Champions League θα πάει απέξω. Μπορεί να γίνει καλά φέτος. Το πάμε στο Άγιο Όρος, το κάνουμε τάμα. Και ένα χρόνο πέρασε. Μπορεί να το βάλεις και σου βγει. Πάρε μια παιχτάρα τώρα εκεί με αλλαγή Βιερίνια να μπορεί να παίζει και λίγο μπροστά το παιδί. Ποιος Λεβέκ τώρα. Λοιπόν, θα πάμε για Champions League, θέλουμε να πάμε. Για τον Μπούκι, ο Μπούκι είναι πρώτη επιλογή του Λουτσέσκου. Το ζητάει επί μόνος. Παιδιά, να σας πω κάτι για τον Μπούκι. Τον ήθελε και πέρυσι ο Παναθηναϊκός, αν θυμάστε. Και το ψήνανε δύο μήνες και στο τέλος είπε: εγώ ελληνικό πρωτάθλημα δεν θέλω. Αν το θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι καλά αυτό. Άρα είναι πολλοί παίκτες προκατηλημένοι με την Ελλάδα. Για τον Μπούκι έχει και εναλλακτική του Μπασγιάννη. Ναι, το Κόντε. Τον Κόντε, 8 εκατοστάρικάκια. Για το κέντρο δεν ξέρω αν υπάρχουν εναλλακτικές. Μας πει ο κύριος Μίχελς. Τον Κόντε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον πάρουμε και αν γίνει και πάρουμε καλύτερο. Να πάει δανεικός ο παίκτης είναι η καλύτερη περίπτωση, έτσι νομίζω. Ο Κόντε δεν πρέπει να χαθεί, παιδιά. Γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη παιχτούρα. Έχει ασχοληθεί μαζί του ο τύπος της Ισπανίας. Είπανε για τα γκολ που έβαλε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα ότι ήρθε από δεύτερη εθνική Ισπανία. Απλά να μην είναι κανένας τύπος φιλωμένο που ήρθε και φάγαμε την πατάτα από την Τρίπολη. Θυμάσαι και καλά, το εκείνο, τι παπάδες έκανε στην Τρίπολη. Από τα Γιάννα, εντάξει, το Βελίδι που πήραμε δεν μας βγήκε, ο Πασχαλάκης μας βγήκε, έτσι. Κι άλλο πήραμε. Και τον Κοροβέση κανένα. Κοροβέτσι, Χαρίση, από εκεί τους πήγα. Ο Χαρίση, εντάξει, Κοροβέση πήγε αλλού. Κανείς δεν έμεινε. Για το Λέοβατσι, ακούστηκε ότι θα πάει στο Ισραήλ, στη Χάιφα. Πολλά ακούγονται. Κάτι τέτοιο, α δούμε. Ωραία. Αυτά. Εντάξει, παιδιά. Έγινε καρτάση. Άμα θα σου βγάλει ο δρόμος στα Χανιά, να μας βρείτε από το σύνδεσμο. Είμαστε... Στο σύνδεσμο. Είμαστε φίλοι στο. Με ποιον μιλάμε, είπαμε. Με το Θόδωρο. Με το Μένιο, το σύνδεσμο. Είμαστε φίλοι στο Μένιο στο Facebook. Όχι, δεν έχω. Θα έρθουμε στο σύνδεσμο. Δεν έχει Facebook. Θα έρθουμε εκεί. Θα έρθουμε στο σύνδεσμο. Μην αγχώνεσαι. Πού είπε, είναι δίπλα στο Ολυμπιακού. Ναι, είναι δίπλα. Έχω το λαγωνικό εγώ. Να κάνουμε σαματά. Θα έρθουμε να καταθέσουμε Στεφάνη. Μην αγχώνεσαι. Έγινε. Γεια σου, Ρεμένιο. Χαιρετισμού στα Χανιά. Γεια σου, αγορίνα μου. Γεια χαρά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο, τι κάνεις, αδερφέ. Ωμα, τι κάνεις εκεί κατά. Γρηγοράκι. Πού είσαι, ρε, πού είσαι, ρε. Καλώς τον, να. Πού είσαι, ρε, πειράτη. Πού είσαι, ρε, πειράτη. Εκούνα, με τόσα πάρκα γυρνάω. Ωραίος. Γρηγόρη, χάθηκες, να πούμε. Χάθηκα, αφού ξέρεις, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, ξέρεις αυτά.
Εμείς, άκουσε λίγο, άκουσε με λίγο. Ναι. Εγώ δεν είμαι, εγώ θα πω τη δικιά μου γνώμη, έτσι. Ναι. Και όποιος τον αρέσει. Λοιπόν, όχι για εσάς προσωπικά γενικά. Ναι, εγώ πιστεύω 6 χρόνια αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ μας δουλεύουν ψιλογαζί. Εντάξει, κάνουν κουμάντο προσωπικές συμπάθειες και φέρουν παίκτες και μανατζαρέοι. Λοιπόν, πήρε δύο κύπελα, εντάξει, αυτό δεν είναι να το κρύβουν το χαλάκι. Έχασε πρωταθλήματα και ομίλουν σε Champions League και μη μιλούν εμένα, εμείς το χάσαμε και μας το κλέψαμε το πρωτάθλημα. Τους το χαρίσαμε. Αν σε δύο μάτς το προφυλάζαμε, θα το παίρναμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, για, εγώ το, για την Τρίπολη να... λες, έτσι. Για όχι, για την Άκη του Ολυμπιακού. Όχι, για την Άκη και την Ολυμπιακού, λέω τώρα. Άντε που κάνα μπαίνα μέσα αυτή μέσα και δεν υπήρχε ούτε στο κυριωτιά της ΠΑΟ και να δείχνουν τα χαναμνά τους. Τώρα, άσε τώρα τον παπά, εγώ δεν τον τρώω. Λοιπόν, εμένα, για μένα αυτοί που φύγανε, που λένε και εμείς και κάτι διάφοροι άλλοι και πρώην, όλοι συνεργάζονται αδέρφια και στον ΠΑΟ και γειτονιά εκεί πέρα κάνει βόλτες και φέρνουν παίκτες. Όλοι ξέρουν το Χατζερίδη αυτό το πόδιο, τον έφερε για τον Γούστορο Μικρό Σαββίδες, εντάξει. Ναι. Και μοιάζω 31 χρόνο. Και να ρωτήσω αυτό το Σουηδόρο, παιδιά, γιατί ποτέ δεν έπαιξε στην Εθνική Σουηδία, δεν τον καλέσα μια φορά, αυτόν τον παικταρά το μεγάλο. Ο Μπέρκ έπαιξε το μεταξύ. Δεν μιλάω για τον Μπέρκ, αυτό είναι εδώ το Σουηδόρο. Όχι, γιατί συγκρίναμε πριν και γιατί είπε ο άλλος. Λέει μπορεί να μην θέλει να έρθει η Ελλάδα. Λέω καλά, ο Μπέρκο, ο οποίος είναι πρώτη φίρμα. Άνα, μπράβο. Κατέβηκε, μου λέει άλλη θέση. Ναι, εντάξει, Τάσο, άλλη θέση. Εγώ κοίταξε, είμαι 53 χρονών, πάω 54. Λοιπόν, άκουσε να δει. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι νοικοκυρέοι, αλλά εγώ το λέω 12 και 10 χρόνια από την εποχή που μαλώνα Ζαγοράκης και Θοδωρής και Βρίζας, από τότε το λέω. Λοιπόν. Δεν θέλω να βγω μάτι κακών. Με αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ πρωτάθλημα και ποτέ να βγει στο ομίλου Champions League. Πώς θα πάρει το, με ποιους θα πάρει το πρωτάθλημα λοιπόν. Με ποιους θα πάρει, ναι. Να φέρεις τον Άγγελο και να φέρεις και τον Βεζιρτζή πίσω γιατί είναι ΠΑΟΚΙΑ. Να φύγει ο Ιβάν από εκεί να μείνει χορηγός. Μόνο έτσι έχει ελπίδα το σωματείο. Τι λες δεν είναι Νίκο τώρα. Αυτό που σε λέω. Τι λες δεν είναι Νίκο τώρα, πλάκα κάνεις. Έχουν κάνει το κλαπ προσωπική τους επιχείρηση. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σούπερ μάρκετ, φίλε μου. Καλά πλάκα κάνεις, δε φίλε. Το ξέρεις ότι δεν υπήρχαν, δεν υπήρχες. Εσύ το λες αυτό. Εγώ το, εσύ πες μου, δεν ισχύει. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι μια δικαιολογία παπατζίδικη που την πουλάνε όλα τα ραδιόφωνα. Παπατζίδικη. Πώς δεν θα υπήρχες. Και ποιος θα πλήρωνε, ρε. Πώς θα διαρκέσαι. Ποιος θα πλήρωνε, Νίκο, εσύ θα πλήρωνες. Εγώ θα πλήρωνα. Ναι. Την άλλη φορά που φώναξε ο Ζαχωράκης, πόσα 20.000 διαρκέσεις όταν έκανε... Πόσες φορές το έκανες αυτό. Θα το κάνεις όσο χρειαστεί. Α, θα και το κάνεις. Στη μία περίπτωση, περίπτωση έχουμε το δικό σου το θα και στην άλλη περίπτωση έχουμε αυτά, στην άλλη περίπτωση έχουμε αυτά που έχουν γίνει. Έτσι. Έτσι έχουμε χρόνια δούλεμα. Νίκο, άκου λίγο, Νίκο, δεν είσαι μόνος που θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα και θέλεις να παίξεις Champions League. Και εμείς θέλουμε. Νίκο, αλλά μην είσαι μηδενιστής και μην είσαι αχάριστος. Αυτή τη στιγμή μιλάς αχάριστα. Αχάριστα μιλάς. Αχάριστος είσαι. Γιατί τρυπιέται η ομάδα. Ποιος τρυπιέται, ρε. Από πού τρυπιέται. Από παντού. Από ποιο τρυπιέται, ρε. Από παντού βοηθάς. Πώς. Πώς. Ποιο Παναθηναϊκό βοηθάς, ρε. Άσε ρε τώρα μιλάει, τι κάνει νιά, Νίκο, μια κεραμίδια, θα μας πει τώρα. Νίκο, μη λες καζομάρες. Καλά, εντάξει. Εντάξει, εσείς να είστε προσωπολάτρες, εντάξει. Να προτινάτε το χρήμα. Ναι, μπορείς. Να δείτε το πάτο να ρημάνει. Όχι, προσωπολάτρες δεν είμαστε. Πάω γκρε, κοιτάμε ρε Νίκο, ποιο χρήμα, τι λες τώρα. Ναι. Αλλά και μηδενιστές δεν είμαστε. Δεν εντάξει. Θα δεις εσύ χαίρι με αυτούς που έχεις εκεί πάνω. Και ποιος να έρθει, ρε Νίκο, να διώξουμε το Σαββίδι, να φέρουμε το Βεζιρτζή. Όχι, δεν είπα να φύγει. Δεν είπα να φύγει. Πώς δεν είπες να φύγει. Να φύγει ο Σαββίδις, είπες και να μείνει χορηγός. Κάτσε. Ναι, χωρικό. Εγώ, να μην κάνεις να σπατάμε το κιόλας και την παρέα. Καλά για ανόητο τον έχεις δηλαδή. Και τι άλλο, άμα και πώς θα πάρει δουλειές ρε άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Πολιτικό κόστος έχει τώρα, ξέρεις τι λες. Τι να φύγει ρε τέλειος, να μείνει χωρικός, να δίνει χρήματα, να μην κάνει κουμάντο. Δεν υπάρχουν. Έγινε ρε Νίκο, εντάξει. Αλλά υπάρχει τίποτα υγεία εκεί μέσα για να έρθει ένα σωστός. Έλατε, όλοι άρρωστοι είναι εκεί. Έγινε. Διάλειμμα. Κοίταξε. Θα τρελαθούμε τον διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για κανένα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα συντροφιά εδώ. Άστο να παίζει λίγο χαλάκι, λίγο πιο ψηλά. Λίγο ακόμα δώσε. Έτσι, έτσι, λίγο καλοκαιρινό, έτσι, έτσι λίγο φρεσκαδούρα να είναι, να γουστάρουμε, έτσι. Μπράβο, μπελάρα. Να πούμε για το Μουντιάλ. Κροατία-Νιγηρία στο 89-2-0. Για να δούμε φάση για την Νιγηρία τώρα. Τίποτα σημαντικό. Κυκλώστε το αυτό, ασάκι είναι από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω να γίνει κάτι στα τελευταία 5 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Το νέο είναι ότι η τελική πρόταση του ΠΑΟΚ στον Μπας Γιάννενα για το τυπικό σκέλος μεταγραφής
για τον Κόντε. Είναι πλέον γεγονός. Δεν μπορεί να περιμένει άλλα ο ΠΑΟΚ την απόβαση του ΤΕΜΟΥ του Πούκη. Και πλέον κινείται για το δεύτερο επιθετικό της μεταγραφικής λίστας, τον Πέδρο Κόντε. Ο Δικέφαλος τα βρήκε σε όλα με τον ΠΑΣ Γιάννενα για τον Κόντε σε ένα ποσό κοντά στις 800.000 ευρώ. Και πλέον η ομάδα του Δικεφάλου θα μιλήσει απευθείας με τον Ισπανό Φορ ώστε να κλείσει μεταγραφή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει για τη θέση του επιθετικού, γιατί γνωρίζετε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, ότι η ομάδα Τετάρτη 20 Ιουνίου ξεκινά την προετοιμασία για την ερχόμενη σεζόν. Και καταλαβαίνετε ότι ο προπονητής, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες έχει μαζί του μόνο αυτή τη στιγμή τον Ευθύμη Κολούρη. Γιατί ο Πρίγιοβιτς, το βαρύ πυροβολικό, το μεγάλο βαρύ όπλο που έχει ο Λουτσέσκου στο προστάσιο του, είναι με την Εθνική Σερβίας στο Μουντιάλ και θα επιστρέψει μετά τις υποχρεώσεις της Σερβίας, η οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι πού μπορεί να πάει. Λοιπόν, η συμφωνία με τον ΠΑΣ φέρει τον ΠΑΟΚ να πρέπει να μιλήσει πλέον με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν από αύριο κιόλας τις συζητήσεις, με την υπόθεση να κλείνει λογικά μέχρι την Τετάρτη. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Μπορείτε να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 για περισσότερα νέα. Αυτό είναι και το τελευταίο νέο. Φαίνεται ότι δεν απαντάει ο Πούκη, και αυτό που έλεγες εσύ, Γρηγόρη, ότι πρέπει να τον κλείσει τον Κόντε ο ΠΑΟΚ, και από εκεί πέρα ας γίνουν και άλλες συζητήσεις, και αν είναι να έρθει θα είναι αρθεί. Θα σταθώ λίγο στο τελευταίο τηλεφώνημα του φίλου του Νίκου. Αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά, βέβαια άποψή σας είναι όλων, εμένα δεν μου αρέσει να είμαστε μηδενιστές. Εντάξει, δηλαδή δεν γουστάρω, ρε παιδί μου, να είμαστε αχάριστοι. Γιατί πάρα πολύ εύκολα ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν με μηχανική υποστήριξη μέσα στην εντατική, οικονομικά μιλάω, και προς αγοράκι εποχή, με 117 χρεωστικά φαξ που υπήρχαν μέσα στην ΠΑΟΚ και δεν ξέραν πώς θα τα πληρώσουν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πληρωνόταν θα είχες τεράστιο πρόβλημα, ίσως να έπεφες και κατηγορία για τους ευκολόπιστους, να το πω έτσι, εντάξει. Και με τα Ζαγοράκη εποχή, η οποία, αν θυμάστε, ομάδα είχε πάλι οικονομικά προβλήματα, πούλησες Βιερίνια, έδωσες Κοντρέρας για να παρουσιάσεις καλό financial fair play στην UEFA και για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις οικονομικές δυσκολίες της τότε εποχής. Και μην ξεχνάμε και το πόρισμα των 75 σελίδων των ορκωτών λογιστών με το, να το πω όπως το γράφαν τότε, έτσι, για να είμαστε, μην παρεξηγηθούμε, για την κακοδιαχείριση των οικονομικών επί εποχής προεδρίας πρωτοδικίου Θοδωρή Ζαγοράκη και Ζήση Βρίζα, έτσι, μην ξεχνάμε και το Ζήση Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Έκανα την ερώτηση στο φίλο τον Νίκο, αλλά δεν μου απάντησε. Και ο Γρηγόρης το ρώτησε. Δηλαδή, να φύγει ο Ζαγοράκης, έτσι, να φύγει ο Σαββίδης. Ποιος θα έρθει? Όχι, ο Νίκος είπε ότι να χώνει λεφτά μόνο ο Σαββίδης. Δεν γίνεται αυτό. Καλά, ξέρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να χώνει λεφτά και να είναι από την απέξω? Και να είναι και τρελός με το ποδόσφαιρο και να έχει τα παιδιά του, τα οποία είναι ακόμα πιο τρελά. Πώς θα γίνει αυτό, Γρηγόρη? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και δεν έχουν εμπιστοσύνη. Όπως και να έχει. Επειδή τα πάντα είναι επιχειρηματικές βλέψεις. Στην Ελλάδα. Και πολιτικός σκοπός. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στο διπλανό σου, φίλετά σου. Πώς, αμή τι άλλο, να χώνεις λεφτά κάπου και να μην ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Βέβαια, αν υπήρχαν κάποιοι οι δήμονες που να αγιώταν ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει σαν διοικούντες και να τον βγάλουν στους ομίλους του Champions League, αυτό θα, κοίτα, το δεχόμουν, τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ. Αυτά τα συνωμοτικά και τα μηδενιστικά, ότι τρυπήθηκε και κάνανε και δείξανε και ράνανε, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε τους Μπαρμπασάβες, έχουμε τους Καραπαπάρες, έχουμε την Εγκληματική, έχουμε τους Φαταούλιδες, έχουμε τους Αφρακούζους, έχουμε τα κανάλια, τα βουδροκάναλα. Να μας πολεμάν, να μας πολεμάν και οι δικοί μας οι άνθρωποι, δεν είναι η λογική στο αυτή. Φινάλε, εντάξει, φίλε Τάσο και φίλοι ακροατές. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε τη χρονιά του, ενώ έτεινε να τελειώσει με ένα πολύ άσχημο τρόπο, τελείωσε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, κατατρόπωσε στην κυριολεξία τη χάρτινη πρωταθλήτρια ΑΕΚ,
μέσω σπίτι της, την απόδειξε, τους διέλυσε στην κυριολεξία και κλείσαμε τη χρονιά και φέτος με ένα τρόπαιο, ανεξάρτητα από αυτό, αν λέγεται κύπελο και δεν είναι το πρωτάθλημα, τι να κάνουμε. Έτσι έγινε. Το πρωτάθλημα βαθμολογικά το πήρες, ζημιές, έτσι. Βαθμολογικά στο χόρτο 71 πόντους και ένα μάτς λιγότερο. Ναι, ναι. Καμία ομάδα δεν πήρε τέτοιους βαθμούς. Εμείς σταματάμε πλέον να τα λέμε αυτά. Το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Παρεξηγηθήκανε μάλιστα. Είδα το μάτς τελικού. Σου είπα Τάσο, τα γύρισα την άλλη μέρα στο YouTube και έλεγε της κρατικής τηλεόρασης. Παρεξηγηθήκαν οι παίκτες μας που φορούσαν την μπλούζα και έγραφε double από πίσω. Ποιος παρεξηγήθηκε? Οι δημοσιογράφοι του κρατικού κανάλιου. Α, ναι. Γιατί το είχαν πάρει από την Κοσμοτέ και το δείξαν μαγνητοσκόπηση μετά. Μάλιστα. Και ήταν άλλη μετάδοση αυτή. Ναι, μάθανε αλλιώς τα παιδιά. Λέει τώρα τι είναι αυτά, λέει τώρα βάλαν. Γιατί ρε, δεν είναι η αλήθεια? Τέλος πάντων, εμείς τα είδαν όλα, τους τη φωνάξαμε εκεί πέρα. Νάτι, νάτι οι πρωταθλητές. Την ακούσανε στη διαπασόν. Και όχι μόνο αυτό, και στην απονομή των μεταλλείων. Κλέφτες, κλέφτες. Φώναζε σύσσωμο όλη η πλευρά του γηπέδου που ήταν η φίλη του ΠΑΟΚ. Κλέφτες, κλέφτες. Μέσα στο σπίτι τους, έτσι. Και τον κύριο Μελισσανίδη για την έκφραση Μάο Μάο. Άκουσα και εκεί ένα ωραίο ζητηματάκι. Εμείς οι Μάο Μάο. Ναι. Σας έχουμε μια ωραία υποδοχή με ένα τάλιρο του χρόνου. Γιατί του χρόνου, να ξέρετε, ο ΠΑΟ κάτω από τάλιρο δεν θα μοιράζει. Και δεν έχει του χρόνου Ολυμπιακέ να κρυφτείς. Την εφτάρα που θα τρώγες στο χειμώνα μες στο χιόνι θα τη φας του χρόνου. Περίμενε, έχω εδώ πέρα. Σου την έχω. Από ό,τι γνωρίζουμε θα ξεκινήσει. Μια εφτάρα έφαγε από τη Γιουβέντους, θα φάει και από τον ΠΑΟ εδώ μέσα. Το πιστεύω. Να το ξέρεις. Το πιστεύω, Γρηγόρη. Δεν θα σταματάει η ομάδα. Να πούμε και τους φίλους ότι του χρόνου θα υπάρχει και το σύστημα του VAR. Πώς το λένε αυτό? Καλά, εντάξει. Έτσι. Αλλά θα υπάρχει, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει δικαιοδοσία να υπάρχει και υποβιβασμός διαιτητή σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή, όταν θα κάνει μία άσχημη διαιτησία, θα υπάρχει το δικαίωμα να τον υποβιβάζουν σε κατώτερη κατηγορία. Αυτό σημαίνει μικρότερα παιχνίδια. Ενδεχομένως το διαγράφουν και όλα και σημαίνει ότι θα έχει και λιγότερα έσοδα ο συγκεκριμένος κύριος. Τώρα, αν υπάρχουν άλλα τυχερά στον χώρο της διαιτησίας που εμείς δεν τα γνωρίζουμε, εντάξει αυτά. Πάντως η ελληνική διαιτησία, θα το πω έτσι, ξεφτυλίστηκε με τον τρόπο που ήρθαν οι ξένοι διαιτητές και αποδείξαν ότι δεν μασάνε τίποτε στο τελικό. Εκεί ήταν το «έλα να δεις Τάσο», το οποίο πέρασε στα ψηλά. Υπόθηκε. Εμείς θέλουμε και του χρόνου σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα ξένους διαιτητές, θα το ξέρουν αυτό, γιατί δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία για ευνόητους λόγους σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια και φυσικά σε παιχνίδια που κρίνονται πρωταθλήματα. Γιατί αν ήταν αυτός ο Ισπανός διαιτητής στο μάτς με την ΑΕΚ, το μάτς θα τελείωνε 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και άλλα πολλά ψηλά γράμματα, φίλε Γρηγόρη, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα κοιτάξουν και στον ΠΑΟ και να αλλάξουν κάποιες νομοθεσίες στην αθλητική δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν ένας διαιτητής να χαρίζει ένα πρωτάθλημα χάρτινο σε μια ομάδα επειδή το θέλει και να μην τον καλούν οι αθλητικοί δικαστές ή εισαγγελείς να καταθέσει το τι έγινε, το τι αποφάσισε, πώς το αποφάσισε και γιατί το αποφάσισε. Ο κύριος Κομίνης, λοιπόν, προφασιζόμενος διάφορες φτηνές θηλυκές δικαιολογίες, δεν πήγε ποτέ στο δικαστήριο να καταθέσει. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή κρίνεται ένας τίτλος και επειδή διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και ηθικά συμφέροντα από τις ομάδες, από τον κόσμο των ομάδων κτλ., θα έπρεπε τουλάχιστον ο κύριος Κομίνης, εντός εισαγωγικών το κύριος, αυτό το διαιτητικό έκτρωμα για μένα, ένας επικίνδυνος διαιτητής, μαζί με το άλλο το Ναρουραίο, το Ποντίκι, και μαζί με τον άλλο τον Αρετόπολο, το συνδεσμό του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε συμπληρωματική κατάθεση, και τον κύριο εντός εισαγωγικών Στυλιάρα, να πάνε στους αθλητικούς δικαστές, στους αθλητικούς εισαγγελείς και να καταθέσουν. Έστω και με βία προσαγωγή. Και κάποια δικαιώματα που έχουν οι διαιτητές, αυτή η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει, γιατί η ΕΠΟ και η ΚΕΤ
τα έχουν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΣΑΕΚ. Γι' αυτό έχουν ονομαστεί και επιστήμονες συγκεκριμένοι κύριοι. Πόσοι ξέρατε εσείς, πόσοι γνωρίζατε και λέγατε αμάν το φίλο αγώνος δεν καίει τον ΠΑΟ και αυτά και πήγε έκανε ο Αρετόπουλος τελευταία ημέρα συμπληρωματική και λέει η νομική υπηρεσία τι κάνει αυτός και λέει εσείς λέει, το ξέρατε λέει μισή ώρα έχετε λέει το δικαίωμα λέει να απολογηθείτε και να κάνετε. Άκουσον οι επιστήμονες τι κάναν. Όχι για να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Για να το χάσει ο ΠΑΟΚ έγινε αυτό. Γι' αυτό ξεσκίστηκε ο Γαύρος. Καταλάβατε. Ο Γαύρος ήξερε ότι δεν έχει την ομάδα και δεν τα καταφέρει. Ιδίως με τα σερτάκι εποχή. Αλλά για να μην φύγει από το λεκανοπέδιο το πρωτάθλημα και χαθούν τα κεκτημένα, σου λέει δεν θα το πάρεις ρε εσύ. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά να το πάρει ο κίτρινος. Πρωτοσέλιδα λοιπόν του πρωταθλητή υπέρ της ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού. Εκεί σας κατάντησε ο ΠΑΟ. Ξεφτυλιστήκατε από πάνω σκάτω όλοι σας εκεί στο ΠΟΚ φέτος. Όλοι ενωμένοι. Λέω ψέματα. Πρωτοσέλιδα υπέρ του Παναθηναϊκού της ΣΑΕ. Και το σκουπιδοκάναλο αυτό το βοθροκάναλο. Προπαγάνδα μία εβδομάδα κατά του Προέδρου. Ενός ανθρώπου που έχει κάνει ένα κάρο φιλοθροπίες που δίνει το 10% των πράξεων για παιδάκια που έχουν πρόβλημα κινητικά. Καρκίνους και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν τα προβάλλουν προς τα έξω. Προβάλλουν μόνο ότι έφερε στην Κολότσεπη ένα πιστόλι στη ζώνη τέλος πάντων για την ατομική του προστασία νόμιμο με άδεια. Τιμωρήστε τον για αυτό που έκανε. Γιατί να τιμωρηθεί η ομάδα. Ο Δημητριάδης που μπήκε μέσα με τον Λιμπερόπουλο τον τιμωρήσε την ΑΕΚ. Αν μη τι άλλο, ο Αραούχο. Ναι, ο Αραούχο. Το Μυραλάς μας έδειξε τα κάκαλά του στα παιδάκια. Είχε παιδάκια 5, 7, 8, 9, 10 και κοριτσάκια. Στη θύρα 1, 2, 3. Με βροχή ο κόσμος εκεί. Πήγε να δει ποδόσφαιρο. Και είδε τα χαμνά του Μυραλάς, του ποδοσφαιρικού βρωμιάρι αυτού του αλυταρά. Και έφυγε ατιμόρητος. Κακή, κακό, σας το είπαμε εδώ για τους γάρους που ακούν την εκπομπή. Αυτός θα φύγει νύχτα. Και με ένα γκολ θα βάλει, γι' αυτό με πέναλτι. Σας το είπαμε. Αυτός ο ποδοσφαιρικός αλήτης και έφυγε ατιμόρητος. Ατιμόρητος, μπείτε και δείτε, γιατί ξεχνάμε εύκολα εμείς. Καταλάβατε. Θα ξανάρθει στην τούμπα του. Καταλάβατε. Ποιος θα ξανάρθει, το διώξανε, έφυγε, πάει. Εγώ έμαθα ότι το παιδί του το έγραψε σε σχολείο στην Αθήνα. Μόνο τώρα, φυσικά με τον κρατήσει ο Μαρινάκης. Δεν είναι τελειωμένο αυτό. Α, να πούμε ότι συνελήφθηκε ο Αρτέμης Σόρας, έτσι. Πότε? Σήμερα. Με μουσια λέει και μαλλιά κάπου εκεί στο Λαύριο, κάπου δεν ξέρω που έμεινε. Κάπου εκεί νίκαζε ένα σπίτι, λέει και το βουτήξα. Κλαίει μισή Ελλάδα. Όλοι καταζητούμε. Έτσι έχουμε πάθει. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Την κανά. Λάου, λάου. Λάου, λάου. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το κρατήριο του Λίμπερο και τον Αστρόνομο Πτήσεων που ήταν εδώ παρέτσα για άλλη μια εκπομπή. Να ευχαριστήσω το φίλο του Γρηγόρη, το άτομο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα εδώ τη εκπομπή. Να είσαι καλά, Τάσο, ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Που κάναμε παρέα εδώ πέρα, με τα πάω. Σε αγαπάνε, ρε φίλε, είδες τι έγινε πάλι. Ωραία. Μπάμε το που ακούνε άτομο και γραμμές και μηνύματα. Όλοι. Και στα inbox και στα ξέρω εγώ. Όλοι άτομα είμαστε. Στο φινάλε, φινάλε. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία για την πολύτιμη συνεργασία άλλο ένα βράδυ. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 10 με ασπρόμενες πτήσεις. Να είστε όλοι σας καλά. Από Γρηγόρη Άτομο, Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο, Βασίλη Καβαδία και ασπρόμενες πτήσεις και όλους τους τηλεστές του Λίμπερο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ, γεια.